Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ κοντά σας με τον Γιάννη Χιλιτίδη, ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο Γιάννης Λελίδης πίσω από τον Γιάννη Χιλιτίδη. Είμαστε μια ομάδα η οποία είναι εκπληκτική. Μια ομάδα η οποία είναι σε συνεχή συνεργασία μεταξύ της. Είδαμε τα παιχνίδια του Ηρακλή με την ΑΕΚ. Στεναχωρεθήκαμε πάρα πολύ. Διότι φάγαμε τη φόλα, φάγαμε τον παπά. Δεν μπορέσαμε μετά το πρώτο ημίχρονο, εκεί που λήγει 0-0, να καθίσουμε να παρακολουθήσουμε. Εγώ το έκανα για επαγγελματικούς και μονολόγους. Μια ομάδα η οποία βλέπω ότι βιολογικά είναι καταρακωμένη, και μιλώ για την ομάδα του Ηρακλή. Μια ομάδα η οποία στον χώρο των χαφ έχει ένα θέμα σοβαρό στην κυκλοφορία της μπάλας. Μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ καλό σεντερφόρ, για τον οποίο δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί, δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα ορθά στην περιοχή για να τον εκμεταλλευτεί. Ο ίδιος δεν μπορεί να πάρει προσωπικές ενέργειες να κάνει το ένας εναντίον ενός, ένας εναντίον τριών, να γίνει μέση δηλαδή, να γίνει Βιερίνια. Δεν είναι αυτό το στυλ του, να μπαίνει μπουκαδόρος, να τριπλάρει και να μπαίνει μέσα. Σε ανοιχτό χώρο μπορεί να το κάνει, σε κλειστές άμυνες δεν μπορεί να το κάνει. Ένα τερματοφύλακα ο οποίος σήμερα τραυματίστηκε, πάθε θλάση σε μια παλιά, σε μια πάσα πισινή ενός συμπαίκτη του, και ένα βολέ πιθανό δεν έκανε καλό ζέσταμα στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Και μια ομάδα η ΑΕΚ, η οποία ξεκούραστα, και αυτό είναι το εκνευριστικό, και τα πολλά και τα παχιά λόγια θα κάνω και με αλλάξε με, όχι, πολύ ξεκούραστα πήρε το αποτέλεσμα με έναν προπονητή ο οποίος χρησιμοποίησε μια έξυπνη εντεκάδα, η οποία είχε δεμένη την άμυνά του. Μια μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο χάφο Ζουκιλίνη, ένας πολύ καλό οχτάρι, ο οποίος πατάει περιοχή. Αυτό που ζητάω και ζητάει ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει ποδόσφαιρο, το οχτάρι του να πατάει περιοχή, να γίνεται κόφτης και να έχει μεγάλες διαδρομές. Δηλαδή αυτός ο ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να παίξει ακόμα και χωρίς το μάνταλο. Μπορεί να κάτσει στον πάγκο και το μάνταλο ακόμα, ή να παίξει ένα ρόμβο, ένα ρόμβο αμυντικογενές με το μάνταλο δεκάρι, με πάρα πολύ έτσι συμπαγές κέντρο. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δίνει στην ΑΕΚ μια πολύ μεγάλη όθηση στο χώρο των χαφ. Έρχεται να πάρει τη θέση του Ανάκογλου, ο οποίος έφυγε από την ΑΕΚ και πήγε σε μια, δεν ξέρω πού πήγε ο Ανάκογλου, πήγε κάπου, δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα πήρε. Στη Βέρεια πρέπει. Ναι, ευχαριστώ Γιάννη. Στη Βέρεια πήγε. Εκεί ίσως είναι πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής ο Ανάκογλου, και να πάρει και μερικές ευκαιρίες. Φυσικά κάνει μια οπισθοδρόμηση στην καριέρα του. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα στη ζωή. Αν εκεί που σε καλά ανεβαίνεις, ξαναγυρνάς πίσω, μαζεύεις τα κομμάτια σου, ξαναπροσπαθείς. Η ζωή είναι μια συνεχής μάχη. Εγώ νιώθω καθημερινά ότι δίνω εξετάσεις στο κοινό. Καθημερινά. Μπορώ να χαλαρώσω. Λέει, χαλάρωσε, λέει λίγο. Μα πώς να χαλαρώσω λίγο. Καθημερινά δίνεις μεγάλη μάχη παντού, σε μέτωπα. Δουλειές δεν υπάρχουν. Πρέπει να δώσεις μάχη την ψυχή σου, το σώμα σου, τη φωνή σου, το λαρύγγι σου. Έτσι είναι. Πάω λοιπόν και λέω για την ΑΕΚ, η οποία είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή διαχείριση. Καταρχήν είχε άλλαξε τα center back, έβαλε Κολοβέτσιο Λαμπρόπουλο, άφησε τον Άρθρο έξω, έβαλε άλλο τερματοφύλακα, τον Παρόχα, ο οποίος τον είδα και λίγο πιο βαρύ από τον Ανέστη. Όπως είδα και πιο βαρύ τον Μπένς από τον Χουάντερσον, είναι απώλεια. Ο Χουάντερσον φέτος είναι εκπληκτικός, έχει δώσει πόντους. Και ο Μπένς είναι πιο πολύ τερματοφύλακας τοποθέτησης, βαρύς είναι όμως, έβαγε τον γκολ στην ξάθη, στην κλειστή γωνία. Τον είδα, έχει πάρει και κάτι κιλά. Εκεί έξω από τα σαντουιτσάδικα βλέπεις κάτι τύπου σαν τον Μπένς. Με κάτι προγούλια, κάτι σωματαράδες με κοιλιά. Εγώ τον είδα με κοιλιά αυτόν τον Μπένς. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Απώλεια για τον Ηρακλή. Ένα Σιμόε τον οποίο δεν τον βγάζει. Γιατί 4-1 ξε-4-1 φυλάει τα νότα του. Οπογέτ τον έχει ακριβώς μπροστά από τον Κολοβέτσιο και τον Λαμπρόπουλο. Δεν το δίνει μέτρα. Δεν το δίνει μέτρα. Και δεν ανεβάζει πολύ τα μπακ του. Δηλαδή, ο Σοηλέδης καλά τραυματίστηκε.
ο Γκάλο με τον Μπακάκι τους λέει, παιδιά, μέχρι το κέντρο. Μην κάνετε μπούκες και ιστορίες. Κρατάει, αν ανέβει ο Μπακάκης, ο Γκάλο μένει πίσω. Με τον Κουλοβέτσο, τον Λαμπρόπουλο και τον Σιμόες. Δεν μπορεί να φας κόντρα από τον Ηρακλή. Ανέβασε ψηλά ορισμένες φορές και όχι πάντα το Ζουκιλίνι και το χρησιμοποίησε σε 4-5 αντεπιθέσεις που έκανε σε κάθε ημίχρονο. Και το πονηρό που έκανε το έξυπνο μάλλον που έκανε ο Πογιέτ, ο οποίος κερδίζει πόντους, είναι ότι έβγαλε ποδοσφαιριστές με ταχύτητα πάνω σε ένα Ηρακλή ο οποίος θα ρίσκαρε. Θα ανέβαινε ψηλά ο Μπουκουβάλας, θα ανέβαινε σίγουρα ψηλά ο Πορτουλίδης, σίγουρα θα ανέβαινε ψηλά ο Κυριακίδης, ο Μπουλούτ, γιατί ζητάνε το αποτέλεσμα. Και εκεί στην αντεπίθεση βάζει ένα γρήγορο χαφ, τον Ζουκιλίνι, ποιος κάνει το τέτα τέτ, χάνει την ευκαιρία και βγάζει την ΑΕΚ γρήγορα μπροστά, στο box to box, τη βγάζει γρήγορα μπροστά την ΑΕΚ. Ένας γρήγορος πλατέρας, ένας γρήγορος Μπανανότε, αλλά ημιτελής, και ένας Μάνταλος ο οποίος στο μεγάλο χώρο βρήκε την ευκαιρία και έκανε ένα υπέροχο γκολ με ένα υπέροχο συνδυασμό. Ο Τζιμπούρ έκανε περισσότερο jogging στο γήπεδο, περιπατητής. Κάποιες φάσεις που η ΑΕΚ έπαιρνε επιθέσεις, έκανε τις κούρσες του, τις λίγες κτλ. Πολύ στο χαλαρό. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν πρέπει να έκανε περισσότερο από 3 χιλιόμετρα στα 90 λεπτά ο Τζιμπούρ. Δεν πιστεύω ότι έκανε δηλαδή πάνω από 3 χιλιόμετρα ο Τζιμπούρ. Εγώ σήμερα έκανα 7 χιλιόμετρα 45 λεπτά. Καφτατζόγλιο πριν το μάτς. Δηλαδή, εγώ σε 45 λεπτά έτρεξα περισσότερα χιλιόμετρα, τα διπλάσια χιλιόμετρα από ό,τι έτρεξε ο Τζιμπούρ σε 90 λεπτά. Είναι πολύ περιπατητής, αλλά και το παιχνίδι δεν είχε μεγάλο ενδιαφέρον κτλ. Άρα, κρατάω τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος σε ένα μάτς ο οποίος είχε το συν 2, σίγουρα, κρατάει Σιμόες στην 11άδα. Δεν αφήνει και τους δύο μπακ να ανεβαίνουν, δεν έχει λόγο. Μια ο Μπακάκης, αντί να πάρει 10 κούρσες, πήρε 4. Και άλλες 5 πήρε ο Γκάλο, δεν πήρε παραπάνω. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας συντηρητισμός. Περίμενε τον Ηρακλή, είχε στις πλευρές γρήγορους ποδοσφαιριστές, Πλατέλα και Μπουανανότε, και τον Ζουκλίνη, ο οποίος κατά 80% έκανε την κόντρα επίθεση με τον Μάνταλο και τον Τζιμπούρ και πήρε μια άνετη πρόκριση απέναντι σε ένα βιολογικό Ηρακλή. Βιολογικά, συγγνώμη, Ηρακλή, ο οποίος ήταν ανύπαρκτος. Δηλαδή, ο Ηρακλής έδειξε ότι περνάει μια μεγάλη περίοδο βιολογικού ντεφορμαρίσματος. Και το έχω ξαναπεί πριν μια εβδομάδα, το λέω και σήμερα, ότι μια ομάδα η οποία της λείπει η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει και βάθος ρόστερ, του λείπει η ποιότητα, αυτή η ομάδα πρέπει να έχει pressing, πρέπει να έχει προσωπικές μονομαχίες, πρέπει να γίνει Πανιόνιος, ο οποίος είναι πάρα πολύ αθλητικός, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός, δίνει τους τράκους τους, δίνει τις μονομαχίες του, παρά το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος του παίκτης, είναι μια μαχητική ομάδα. Ο Ηρακλής λοιπόν είναι ξεζουμισμένος και ευτυχώς, λέω ευτυχώς, πέφτουν μόνο δύο ομάδες, δεν πέφτουν τρεις και δεν θα έχει προβλήματα για να βγάλει ήρεμα τη χρονιά. Στα παραλυπόμενα του παιχνιδιού, τολμώ να πω ότι ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε ένα πανό το οποίο συζητήθηκε στις τάξεις των δημοσιογράφων και των φιλάθλων και των οπαδών πολλών ομάδων, στην διαμαρτυρία των οπαδών του Ηρακλή για τον κύριο Παπαθανασάκη πήγαινε, αλλά χρησιμοποιήθηκε ο Θεοδωρίδης για παράδειγμα, δηλαδή περούκα χρόνια δεν θα ξαναδούμε κτλ. Συζητήθηκε ότι για έναν πεθαμένο δεν πρέπει να μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε ένας καθοσπρεπισμός στην κατά κάποιο τρόπο κριτική που έγινε. Εγώ θα πω ότι όταν είσαι παράγοντας ποδοσφαίρου, προπονητής ποδοσφαίρου, παίκτης, επώνυμος οπαδός, επώνυμος παράγοντας, είσαι τραγουδοποιός, είσαι ηθοποιός, είσαι πολιτικός, πεθαίνεις, ζεις και τα λοιπά, μπορεί να σου ασκηθεί κριτική. Θα μου πεις ότι τώρα ας πούμε άμα πεθάνει κάποιος πολιτικός και βγει από πάνω από τον τάφο του κάποιος και κάνει κριτική και μαγιά, δεν είναι ανδρικό πολύ. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μάθουμε ότι όσοι ασχολούνται με τα είναι δημόσια πρόσωπα, ακόμα και μετά το θάνατό τους μπορεί να τους ασκηθεί κριτική.
να πεις για ένα παίκτη που πέθανε ότι σε εκείνο το μάτς δεν ήταν σωστός, δεν ήταν καλός, ή εκείνος ο προπονητής σου συγχωρέθηκε, ήταν κακός κτλ. Τέλος πάντων, έπεσε ένα πανό. Εγώ δεν θα σταθώ στον καθοσπρεπισμό, αν και ήταν προσωπικός μου φίλος ο Πέτρος Θεοδωρίδης και τον πήγαινα σαν παράγοντα. Θα σταθώ στο γεγονός ότι άνοιξαν πόλεμο οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή με τον Παπαθανασάκη, ο οποίος μου λένε κοιτούσε το πανό και ξύνησε τα μούτρα του. Το ότι οι μήνες είναι αντίστροφα, μετράνε και τα λοιπά, σημαίνει ότι και για μένα ο πόλεμος ξεκίνησε, η διαφωνία ξεκίνησε από τη στιγμή που έριξε στην πυρά τον οπαδό του Ηρακλή, τον Σαρλή, για να καλύψει την ΠΑΕ Ηρακλής. Εκεί πάνω έγινε το επεισόδιο, εκεί έγινε πάνω η παρεξήγηση, και τολμώ να πω ότι από σήμερα αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής ότι υπάρχει ανοιχτή ρήξη μεταξύ των οργανωμένων οπαδών φιλάθλων του Ηρακλέους και του κυρίου Παπαθανασάκη, προέδρου και μεγαλομετόχου της ομάδος. Τώρα, ότι βγείτε και πείτε, καλέ που το είδες αυτό, καλέ μόνος σου τα βγάζεις και τα λοιπά, πείτε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι γουστάρετε. Εγώ αυτό είδα σήμερα, το έδειξε όλη η κάμερα, το έδειξε ότι στο πέταλο υπήρχε αυτό το πανό για τον που αφορούσε τον κύριο Παπαθανασάκη, και σίγουρα ο κύριος Παπαθανασάκης από εδώ και πέρα δεν θα έχει καμία στήριξη, καμία υποστήριξη, εκτός κι αν δημιουργηθεί μια άλλη ομάδα η οποία θα χτυπάει πεντάδα, μια άλλη ομάδα η οποία θα είναι διαφορετική κτλ. Πάντως σήμερα που μιλάμε, αρχές Φεβρουαρίου του 2016, τα πανό των Ηρακλειδέων εναντίον του κυρίου Παπαθανασάκη ήταν ορατά, και μάλιστα χωρίς να χρησιμοποιήσουν το όνομά του. Χωρίς να χρησιμοποιήσουν το όνομά του. Τώρα, γιατί δεν το χρησιμοποίησαν, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω να πω ότι η επίθεση είναι ευθεία. Δεν έχει σημασία που δεν χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Παπαθανασάκη. Για μένα η επίθεση είναι ευθεία. Η αντίθεση είναι κατανοητή, και αντιλαμβάνομαι ότι οι οπαδοί του Ηρακλή θέλουν κάτι περισσότερο στο διοικητικό κομμάτι της ομάδας. Θέλουν κάτι καλύτερο. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Λοιπόν, ραπ, τι έχει πιο πολλές πιθανότητες να γίνει? Να ανέβει στο ρινγκ με το Ζαμπίδι και να τον ξαπλώσει κάτω, ή να πάει ο κόσμος ενωμένος στη Βουλή? Και αιτιολόγησέ το. Κοίταξε, άμα σου ρώσει ο Ζαμπίδης, πιει δύο μπουκάλια ουίσκι και ανέβει και του δώσω καμιά γροθιά, μπορεί να πέσει κάτω. Είναι πιο πιθανό. Το άλλο, φίλε, δεν γίνεται. Υπάρχουν μικρομεγάλο συμφέροντα και μικρομεγάλο διαφωνίες ιδεολογικές. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, και δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό ποτέ από την εξουσία την εκάστοτε η οποία διοικεί την Ελλάδα. Είναι πανεύκολο να δημιουργηθούν μηχανισμοί, να δημιουργηθούν ίντριγκες και παραπολιτικές καταστάσεις, στις οποίες να βρεθούν πολλές κοινωνικές ομάδες αντίθετες και να δημιουργήσουν εμφυλίους, μικροεμφυλίους, και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει. Αυτό φοβούνται όλοι. Τον ενωμένο λαό. Ο λαός ποτέ δεν ενώνεται, γιατί εντέχνως, πανεύκολα, πανέξυπνα, δημιουργείται η διχόνοια και η διάσπαση του λαού. Το πώς γίνεται, καθίστε να το σκεφτείτε. Το πώς διαχωρίζεται, καθίστε να το σκεφτείτε. 500 χρόνια, 1000 χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα σε όλη τη γη. Δεν μπορεί να μην γίνει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το μήνυμά σου έχει απόλυτο δίκιο, καλέ μου φίλε. Ραπτό που λέω, έχω πάθει πλάκα με τον Μπογιέτ, με αυτούς τους παίκτες δεν κινδυνεύει να φάει γκολ. Τους κατευθύνει σαν μαέστρος. Φαντάζει να είχε Δέλα η ΑΕΚ, τι τραγωδία θα ήταν. Δεν συγκρίνεται ο Δέλας με τον Μπογιέτ. Ο Μπογιέτ είναι προπονητάρα με ένα υλικό μετριότατο. Ακόμα και τις αλλαγές που είναι να κάνει στο σχήμα της ομάδος, ακόμα και την ένταση που είναι να δώσει στην ομάδα. Δηλαδή σήμερα ο Μπογιέτ είπε: Σιμόες θα παίξεις, οι δυο στόπερ, δεν θα παίξει ο Γκάλο, θα παίξει ο Μπακάκης, θα σε ξεκουράσω, και αριστερά ο Σοηλέδης. Δεν παίρνω την κατοχή με το μέρος μου, τη δίνω στον Ηρακλή να πάρει την κατοχή, και εγώ έχω τον καινούριο μου το χάφο, ο οποίος τον παρουσιάζω και λέω ότι με λίγα λεφτά πήρα αυτό τον παίχτη, ο οποίος στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα κάνει παπάδες. Και μάλιστα μπορώ να αλλάξω και πολλά σχήματα. Δηλαδή να παίξω σε μάτς το οποίο, για παράδειγμα, θα είναι πάρα πολύ σφιχτό, μπορώ, έχω την ευχέρεια το Μάνταλο να μην τον έχω μέσα. Ή να παίξω με Μάνταλο center for και να έχω έξω τον Τζιμπούρ, για παράδειγμα. Και να έχω τον Αραβίδη αριστερά. Ή να έχω τον Τζιμπούρ δεξιά, Αραβίδη αριστερά, Μάνταλο τριάδα και τρία αμυντικά χαφ. Έχει να παίξει ο Μάγκας. Και η ΑΕΚ
η ΑΕΚ στο κλέβο παιχνίδι, φεύγω στην κόντρα, στα μέτρα τα λίγα, κάνω την άμυνά μου και απέναντι στον Ηρακλή που ζορίζεται, έχω να βγω 4 φορές στον πρώτο ημίχρονο και 4 στο δεύτερο, 4 κόντρες και να πετύχω ένα γκολ και να περάσω ξεκούραστα. Ξεκούραστα. Τι έκανε? Έβαλε τον Πλατέλα που είναι ταχύς. Ο Πλατέλας σε κλειστή άμυνα είναι Σαλμπικίδης. Στο χώρο είναι πολύ καλός άμα βρει την ανοιχτοσιά του πέλαγου. Ο Μπανανότε παίζει αριστερό εξτρέμ και δεκαράκι μπορεί να παίξει. Έχει δεξί μπακ να πούμε του Ηρακλή τον Μπουκουβάλα, ο οποίος θα ανέβει. Παίρνει την μπάλα ο Σιμόες, τη δίνει στο Ζουγκουλίνο, Ζουγκουλίδη Μπανανότε. Βγαίνουν 4 με 4. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, πάρ το 0-1. Βάλε 5 γκολ Ηρακλή. Ξεκούραστα. Ξεκούραστα. Χωρίς πολλά χιλιόμετρα. Χωρίς μάχες, χωρίς φάουλ, χωρίς ιστορίες. Πολύ ξεκούραστα. Απλή τακτική. Έλα και εγώ φεύγω στην κόντρα. Ένας Πλατέλας γρήγορος. Ένας Μπανανότε γρήγορος. Ένας Ζουγκιλίνη γρήγορος. 3. Ένας Σιμόες 4. Μπορεί να φύγει και με τους 2. Να φύγει και με τους 3 σε μία. Και να μείνουν οι 4 μπακ. Ο μπακ ο δεξής, ο αριστερός και 2 στόπερ. Πολλά μπορεί να κάνει και πολλά κάνει ο Πογιέτ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλά μπορεί να κάνει και πολλά κάνει ο Πογιέτ στον αγωνιστικό χώρο. Το Παναθηναϊκός Ξάνθης το βλέπει διπλό οπαδός της Ξάνθης, ο 2-14. Κωστή πάλι μέσα έπεσε σε αυτό που είπε στο μεσημέρι, ότι το Καφτατζόγλιο θα έχει πολύ κόσμο και θα είναι σαν την Τούμπα, λέει. Και δεν θα είναι σαν την Τούμπα. Πόσα βάντα θα κάνεις ακόμη στους σουπεράδες του Γυραιού, τώρα που αποκλείστηκε το φόβητρο και το αφεντικό της πόλης, μπορεί να ελπίζει ο ΠΑΟΚ σε κύπελο. Λέει ηρωνικά, φανταστικά ηρωνικά, 8-57. Φανταστικά ηρωνικά. Μ' αρέσει όταν ηρωνεύεστε. Μ' αρέσει όταν δεν βρίζετε. Μ' αρέσει όταν περνάτε πικάντικα και σουβλερά μηνύματα και ατάκες οι οποίες είναι θανατηφόρες. Να καλλιεργήσουμε την ελληνική γλώσσα, όχι βρισιές. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, να κατατροπώσουμε τον αντίπαλο, να κατατροπώσουμε τον παρουσιαστή, τον δημοσιογράφο, τον τι είναι εκεί πέρα, με φοβερές ατάκες για να του πεις γουστάρεις, κριτική κόκκινη, μάλιστα. Κάτσε να ακούσεις. Μπα, 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 μπα. Και να το διαλύσεις. Αν το βρίσεις, έχασες το δίκιο σου. Όπως και ο ακροατής, όπως και ο παραγωγός. Άμα εγώ κλείσω και βρίσω κάποιον, ας πούμε, από κάτω και χάσω την ψυχραιμία μου, πηγαίνει ο άλλος στο καφενείο, λέει τον Καραγκιόζη, τον έκανα σκόνη να πούμε, τον έκανα κόσκινο να πούμε, διότι τον εκνεύρισα και με έκλεισε και με έβρισε. Ο Καραγκιόζης θα πει στο καφενείο. Ενώ αν τον παίξεις αλλιώς, εντάξει, εδώ υπάρχουν και κάποιοι κανόνες ότι δεν πρέπει να βρίζουμε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, μας ακούν και παιδιά και έχουμε και ευθύνη. Όταν εγώ πάω στο σχολείο, για παράδειγμα, και οι συμμαθητές της κόρης μου που είναι 10 στα 11 λέει σας ακούμε, σας παρακολουθούμε, αυτομάτως έχω μεγάλη ευθύνη. Θα μπορώ λοιπόν να γίνω τουμπιώτης στραβοστόμης και να αρχίζω να βρίζω και να έχω ευθύνη μεγάλη, ή μια άλλη φορά σε ένα ταξί μέσα ήταν μια κυρία και είχε το παιδάκι της. Έχουμε ευθύνη λοιπόν και εμείς που είμαστε εδώ στο μικρόφωνο και εσείς οι οποίοι είστε από κάτω και μιλάτε. Μπορούμε να σκιστούμε κανονικά με εκφράσεις πικάντικες. Αυτά τα πικάντικα μηνύματα είναι και τα πιο έτσι ερεθιστικά για μένα. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Το καλό Εβιτάλ είναι ένα προϊόν το οποίο προσωπικά το έχω στο ψυγείο μου. Πίνω καθημερινά μία κουταλιά της ημέρας της σούπας το πρωί όταν ξυπνάω. Μου δημιουργεί ένα καλύτερο έντερο, γιατί σαν άνθρωπος που είμαι πολύ στρεσαρισμένος, έχω αυτά τα ευερέθιστα καμιά φορά, αυτές τις κολίτιδες που παθαίνουν οι νευρικοί. Επίσης το δυσάρεστο έντερο όταν πας στην τουαλέτα και δεν έχουμε χρόνο και πολύ. Άλλο να κάθεσαι 5 λεπτά να αφοδεύεις και άλλο να πας μισή ώρα και να ζορίζεσαι και να αιμορροίδες και να ιστορίες, σου δημιουργεί ένα καλύτερο έντερο, πραγματικά. Σου δημιουργεί καλύτερη διάθεση και σου δημιουργεί καλύτερες αρθρώσεις. Με το κολαγόνο που υπάρχει εκεί πέρα δημιουργείται μια καλύτερη, πώς το λένε, λάδωμα. Λαδώνονται καλύτερα οι αρθρώσεις, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς μυϊκούς για πολλές εργασίες που κάνουμε, έχουμε πάρα πολύ υγρασία στη Θεσσαλονίκη κτλ. 23 12 200 500 έχετε το προνόμιο τώρα αν τηλεφωνήσετε,
και δημιουργείται και καλύτερη ερωτική διάθεση σε αυτό. 23, 12, 200, 500. Ιδιαίτερα στις γυναίκες που είναι μεγάλες σε ηλικία, το είπα και χθες, είπα γριές, θύμωσαν μερικές, μα 55 χρόνια είμαστε γριές. Όχι, κυρίες μου, νέες είστε. Τι να πω εγώ τώρα. Νεότατες. Είστε για να κάνετε τρίδημα. Τέλος πάντων, στις μεγάλες γυναίκες σε ηλικία που έχουν την εμμηνόπαυση. Έχουν και καλύτερη διάθεση ερωτική να έρθουν στον άντρα του, σε κάποιον άλλο άντρα έξω κτλ. Άρα λοιπόν, 23, 12, 200, 500 προνομιακά για εσάς, μόνο 34 ευρώ και 90 λεπτά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μπράβο τα λεφτά, και χωρίς μέσα σε τρεις μέρες, δύο-τρεις μέρες. Παραγγέλλετε και το παίρνετε. Από 55 ευρώ μπόνους στους αθλητικούς μετροπολίτες και στις μετροπολίτες όσες ακούνε κατά ανάγκη, 34 ευρώ και 90 λεπτά. Εάν δεν μας είχαν σφάξει στο Άγκα με το πέναλτι και το δεύτερο goal offside, σήμερα θα βλέπαμε άλλο μάτς. Όμως με 4-1 δύσκολα παίζεις. Αν και είχαμε 15 τελικές. Ακούστε κάτι. 15 τελικές είναι για το γαλάνι αυτό. Οι τελικές, τελική ήταν του Βέλιου που γυρίζει μπαπ στην κλειστή γωνία και βγαίνει μπαλ out. Αυτή είναι τελική. Τώρα οι άλλες τι τελικές είναι. Για ποιες τελικές με μιλάς. Έχεις τελικές, πάει ο Τσιλιανίδης, εκεί στις 100 ευκαιρίες θα κάνει τη μία. Εντάξει, μπήκε μες στην περιοχή το παιδί, εντάξει, τόσο μπορεί, μπαπ το χάσει. Αυτό είναι τελική. Που το χάνει. Δύο. Δεν θυμάμαι εγώ καμία καλή τελική του Ηρακλή. Μην μπαίνετε στην μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιούμε τους αριθμούς, αλλά όχι η μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου, κύριε. Ραπτόσαυρε, ποια είναι η γνώμη σου για το επιθετικό δίδυμο Μάικ Γαλάκου και Γρηγόρη Χαραλαμπίδη στον Παναθηναϊκό, αρχές και μέσα του 80. Κοίταξε, ο Χαραλαμπίδης εκείνη την εποχή ήταν πολύ καλό φορ στο κεφάλι. Πάρα πολύ καλό φορ στο κεφάλι. Και γενικά εκείνη η ομάδα του Πετρόπουλου ήταν πάρα πολύ ψηλή. Και έκανε πάρα πολλά γκολ με πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Είχε έναν Ντόρο Νικολάη και έναν Ντόκεν και ένα Χαραλαμπίδη πάνω από ένα 90. Στη δεκαετία του 80 αυτά τα μπόγια ήταν φοβερά. Ο Δε Γαλάκος ήταν καλός χειριστής της μπάλας, τριπλαδόρος και σκόρερ. Φανταστικός. Ο Γαλάκος ήταν καλύτερος. Είχε περισσότερα στοιχεία από το Χαραλαμπίδη, το Γρηγόρη, ο οποίος ήταν περισσότερο της πρώτης επαφής και με το κεφάλι. Αλλά ήταν φανταστικός κεφαλοσφαιριστής ο Χαραλαμπίδης. Και εκείνη τα χρόνια μπαίναν πάρα πολλά γκολ, περισσότερα γκολ με το κεφάλι, από τους center four. Γιατί οι center four χωρίς κεφάλι δεν υπήρχαν. Ακόμα και ο Βαζέκα που ήταν στο 1,77, δεν ήταν πάρα πολύ ψηλός, πολύ κάτω από το 1,80, έκανε γκολ με το κεφάλι. Ακόμα και ο Μαύρος στο 1,77 έκανε γκολ με το κεφάλι. Ο Αναστόπουλος στο 1,72-1,73 έκανε γκολ με το κεφάλι. Η center four εκείνη την εποχή. Για Μητρόπουλους και τα λοιπά που ήταν 2 μέτρα άντρακλες, δεν το συζητάω. Πολλά γκολ με το κεφάλι. Πολλά φορτώματα. Και επίσης τα φορτώματα εκείνη την εποχή ήταν πολύ καλύτερα, ποιοτικότερα. Και περισσότερα γιατί δεν υπήρχαν τα ντουμπλαρίσματα. Αλλά και ποιοτικότερα γιατί υπήρχαν πολύ καλοί τεχνίτες ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, και περισσότερα λόγω των μη ντουμπλαρισμάτων, δεν έβγαινε ο Χαφ στη γραμμή να μαρκάρει τότε τόσο πολύ να δημιουργούνται έτσι τέτοιες καταστάσεις, αλλά και τα φορτώματα ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαν καλά ποδάρια οι ποδοσφαιριστές δεκαετία του 80. Μεγάλη τέχνη είχαν. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα η τέχνη τους είναι πάρα πολύ μικρότερη. Πάρα πολύ μικρότερη. Ελάχιστοι ποδοσφαιριστές τεχνίτες. Εδώ είχαμε μπακ πολύ μεγάλους τεχνίτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατρός, στέλνει μήνυμα ο γιατρός. Δυστυχώς λέει τις περισσότερες τελικές τις είχε ο Μπουλούτ και οι 15 τελικές ήταν με κάκιστες προϋποθέσεις. Η ΑΕΚ έκανε μια μισή καθαρή ευκαιρία. Ναι, η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Άλλο επίπεδο. Λοιπόν, το τελειώσαμε το θέμα. Είπαμε για το παιχνίδι, το αναλύσαμε το παιχνίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο καινούριος χαφ της ΑΕΚ. Έχει πατήσει περιοχή, έχει κάνει ευκαιρία. Έχει μαρκάρει, έχει γυρίσει πίσω δίπλα στο Σιμόες. Πάρα πολύ καλός και στο μαρκάρισμα. Στο κεφάλι δεν τον έχουμε δει γιατί μπάλα παίχτηκε πολύ κάτω σήμερα. Και πολύ έξυπνη τακτική να μην αφήσει έξω το Σιμόες, να αφήσει έξω το Γιώχανσον, να πετάξει τον καινούριο μέσα και να παίξει με γρήγορα άκρα ο προπονητής της ΑΕΚ, με Μπουανανότη και Πλατέλα στο μεγάλο το χώρο και να βγάλει τις αντεπιθέσεις. Μία από αυτές κατέληξε στα δίκτυα με ένα πολύ καλό συνδυασμό. Να βγει ο Τζιμπούρα από την περιοχή να γίνει δεκάρι, να πασάρει στον Μπουανανότη να τη γυρίσει και να έρθει ο άλλος να το καρφώσει από τον κεντρικό άξονα. Λοιπόν, ο στόχος της πεντάδας και του κυπέλου χάθηκε και ο Παπαδόπουλος στη θέση του.
Ευτυχώς θα σωθούν, ενώ ο Τούντορ υπατμών και η ομάδα εντός στόχων. Και γκρίνια. Λέω 46. Φίλε, άλλη στόχη του ΠΑΟΚ. Άλλη στόχη του Ηρακλή. Άλλο το μέγεθος του Παπαδόπουλου, του Παπαθανασάκη, συγγνώμη, και άλλο το μέγεθος του Σαββίδη. Άλλος ο όγκος των Παοξίδιων, άλλος ο πάλμος των Παοξίδων, άλλο η θύρα 10 που έμεινε μόνη της. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Η μοναξιά των οργανωμένων του Ηρακλή. Πρέπει να συζητηθεί αυτό. Πολλά πρέπει να πούμε. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Κωστάκι ο Μάνος είναι μπουκωμένος και δεν βγαίνει στην εκπομπή. Ρωτάει μου, δεν είναι 97. Δεν ξέρω. Τελικά η πιο δύσκολη εγχείρηση, λέω 109, δεν είναι να βγάλεις το ανδρικό μόριο από το μυαλό μιας γυναίκας, αλλά τον μεγαλοειδιατισμό από το μυαλό ενός παοκτσί. Αργιανάρα, λέει ο 109. Μάλιστα. 2-3 μηνύματα ηρακλειδέων που βρίζουν. Να ανοίξουμε γραμμές νωρίς. Δεν ξέρω, θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να τα πούμε. Να μιλήσουμε βρικό, αλλά να ανοίξουμε γραμμές. Ένα νεράκι με φέρεις, γλυκό αγόρι. Τη φόρμα δεν με την έφερες του Μακεδονικού, σε είπα να με φέρεις ένα φούτερ. Θα πάω να αγοράσω τον Μπερμπάτοφ εγώ. Ναι. Αν και το Μακεδονικό δεν τον χωνεύω, λόγω ανδρώνη τώρα τον χωνεύω. Έχω λόγους. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54.340. Να πω δύο κουβέντες πριν να γεμίσουν οι γραμμές, Γιάννη, και να πω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όπως προβλέψαμε, πήγε στη λύση του 3-5-2. Όμως ένας τραυματισμός του Κοροβέση, που μπορεί να είναι μια προθλάση, δηλαδή ένα κομμάτι πριν φτάσει στη θλάση και είναι αμφίβολος, ίσως αλλάξει τη διάταξη και το σχηματισμό. Να πω λοιπόν ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ ετοιμαζόταν για ένα σφιχτό 3-5-2, 5-3-2, το οποίο ήταν παρόμοιο με το κομμάτι του Ντόρτμουντ. Όπως το είχαμε πει εχθές και προχθές, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει ένα παιχνίδι σφιχτό, δυνατό, κοντά οι γραμμές και να φύγει στην κόντρα, όπως έκανε πολλές φορές η οποιαδήποτε ομάδα έπαιζε 3-5-2 και ένιωθε μειονεκτικά σε ποιότητα κτλ., θα μπορέσει να πάρει κάτι παραπάνω από ό,τι του λένε και ακόμα και οι ίδιοι παοξίδες. Οι ίδιοι παοξίδες λένε 4, 5, 3, 4, 5 κτλ. Εκεί λοιπόν ο Τούντορ πάει να προφυλάξει τον εαυτό του και πάει να προφυλάξει και την ομάδα του. Και δεν θέλει να πάει σαν το Στέφενς, όπως πήγε και έφαγε 4-0 στο Καραϊσκάκι και ξεφτυλίστηκε σε εκείνο το παιχνίδι με το Λίνο που τον άφησε στα 35 μόνο του, δύο μένα να μπαίνουν στην περιοχή και να πλασάρουν και τα λοιπά με τον Κατσικά σέντερ μπακ, τα θυμόμαστε. Εκεί λοιπόν που βάζει Κοροβέση αριστερό μπακ, η Σκόνδρα η Κίτσιου δεξί μπακ χαφ, Χατζησαΐα, Βίτορ και Τζαβέλα πεντάδα, Τζιμιρότ, Τζιόλι, Πέλκα και Μακ με Μπερμπάντοφ, εκεί λοιπόν τραυματίζεται και ο Πισιρικάς από την Κατερίνη και ο Κοροβέσης. Οπότε δοκιμάζει 4 στην ευθεία, Τζαβέλα, Σκόνδρα η Κίτσιου, Βιτόρ και Χατζησαΐα, 2 κόφτες, 1 δεκάρι, και Μακ με στην πλευρά με τον Μπερμπάντοφ στην κορυφή. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει. Πολύ επικίνδυνο να παιχτεί. Πάρα πολύ επικίνδυνο να παιχτεί. Με τετράδα άμυνας, με αριστερό μπακ τον Ζαβέλα, τον Χατζησαΐα σε ευθεία με τον Βίτορ, προβλέπω πανολεθρία. Αντίθετα, με Κοροβέση Σκόνδρα στις πλευρές ή Κίτσιος Κοροβέση, τρει στόπερ, τον Τζίμι Ροτ με τον Τζιόλι. Εγώ θα βάζα Τζίμι Ροτ και κάτσε. Εντάξει, αλλά ο Τζιόλης μπορεί να παίξει και σαν τέταρτο στόπερ, για παράδειγμα στον κλειστό χώρο. Ο Τζιόλης σε μάτς κλειστού χώρου με τρία στόπερ ή τρίτο στόπερ αυτός ή χαφ αυτός μπροστά από τα στόπερ, έχει κάνει καλά παιχνίδια. Σε παιχνίδια όπου ο ΠΑΟΚ πήγε, ανέβα ψηλά, κατέβα χαμηλά, box to box, γρήγορος ρυθμός, ο Τζιόλης δεν μπορεί να τα βγάλει. Άρα λοιπόν Τζιόλης με τον Τζίμι Ροτ και τον Μπέλκα δεκάρι, ο οποίος είναι ανεβασμένος αλλά μαθαίνω κάνει κάτι περπατήματα και δεν μου αρέσουν, και ο Μακ με τον Μπερμπάντοφ. Δεν ξέρω, και αύριο θα γίνει κατά κάποιο τρόπο μια προπόνηση και θα είναι η τελική δοκιμή. Πάντως πήγε για 5-3-2, δεν του βγαίνουν τα κουκιά και αναγκαστικά δοκιμάζει και το 4-3-3. 6 γραμμές ο Γιάννης Χιλιτίδης. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Τι κάνεις? Το παλεύω καθημερινά.
Μπράβο, καλά εξηγήσατε. Έτσι πρέπει να είναι. Καλώς τον ΑΕΚ. Ναι. Τώρα γυρίζω, πήγα, είδαμε το παιχνίδι, κάναμε μια αυτοπόνηση. Εύχομαι. Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τίποτε. Την Κυριακή έχουμε μάτς τώρα. Καλή διαχείριση στα τρεξίματα, δεν κουράστηκες. Πολύ καλή. Ναι. Καθόλου. Δεν ανέβασες ρυθμό. Έξυπνη κίνηση με δυο γρήγορους στις πλευρές, μέσα ο Σιμόες. Σε άκουσα, συμφωνώ μαζί σου όλα που είπες. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο καινούριος ο Χαφ. Η πρώτη εντύπωση δηλαδή μου είναι πάρα πολύ θετική. Απίστευτος Χαφ. Σου άρεσε και εσένα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Και με την μπάλα καλώς. Και βγήκε εκεί στην περιοχή, πατάει περιοχή, κόβει, γράβει, τα κάνει όλα. Το οχτάρι, είτε στην κόντρα, πρέπει να γίνεται πέμπτος παίκτης στην κόντρα. Και στο παιχνίδι το συμμετοχικό πρέπει να είναι εκεί στο καρούμπαλο, να ξέρει μπαλίτσα και άμα χρειαστεί να πατήσει, κάνοντας πλάτη ο 6, ξέρω εγώ, και ένα στόπερ, δύο στόπερ και ο μπακ, πρέπει να έχει και στοιχεία επιθετικά. Το χάσε βέβαια, τον έκλεισε ο τερματοφύλακας, αλλά πάτησε περιοχή με ταχύτητα. Καλά το έκανε, ναι. Καλά το έκανε, ναι. Το Σιμόες τον έβαλε γιατί δεν παίζει την Κυριακή. Είναι πανέξυπνο, σου πω, γιατί να ξέρει. Είναι πανέξυπνο. Τα μάτια του δεν βλέπει ότι είναι ρε άνθρωπο στεγνό. Με σπίδες, τα μάτια έτσι, σπίδες βγάζουν τα μάτια. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Άκου τι έκανε για να καταλάβεις, επειδή ξέρεις από μπάλα. Πήρε το χάφ αυτό το Ζουκουλίνι, πόσο λένε, και το center for, υπογράψαν και τους πήρε στην αποστολή. Τους έκανε σαν αφού χρήσιμους, κατάλαβες, για την ομάδα. Σε ένα παιχνίδι που ήταν προκριμένη, εντάξει. Είναι καλά, τον έβαλε στο πλατέλα τη θέση. Δεν τον έβαλε. Εγώ περίμενα να βγάλει τον Τζιμπούρ. Το Τζιμπούρ, γιατί περπάταγε, ναι. Ναι, περπάταγε, αλλά αυτός το έκανε έτσι, ποιος ξέρει, εντάξει. Εντάξει. Ίσως ήθελε να του πει τον Τζιμπούρ. Ναι, ίσως επέμενε στον Τζιμπούρ να τον ανεβάσει λίγο την ψυχολογία. Μπας και στο 90 καρφώσει κανένα γκολ. Ο Τζιμπούρ, ξέρεις πως θα του ανέβει η ψυχολογία. Πώς. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα του πατήσει με τον Γαύρο. Γιατί άρχισε να τον κερδίσει ο Γαύρο, να ξέρεις. Μακάρι να σπάσει το Άιντι τώρα, φίλε, βέβαια. Αν γίνει το μάτς. Ναι. Λες να μην γίνει πάλι, ε. Φίλε, εγώ θα ήθελα το μάτς αυτό για σένα να ήταν χωρίς θεατές για να τελειώσει και να παιχτεί 90 λεπτά στο χορτάρι. Πώς βλέπεις τώρα τα επόμενα το κύπελο, τι πιστεύεις ότι θα γίνει, θα περάσει πάω ο Παναθηναϊκός, ή με τελικά κληρώσεις και τέτοια, τι βλέπεις? Ο Παναθηναϊκός είναι καλά. Ο Παναθηναϊκός είναι καλά. Είναι καλά ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι καλά. Ο ΠΑΟΚ είναι, πιστεύω θα πάει καλά από εδώ και πέρα. Θα πάει καλά και ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Θέλω να το πιστεύω. Και θα γίνει ένας ωραίος δεσμός. Τον Ολυμπιακό μπροστά τον βλέπω ανεβασμένο. Πίσω όμως βλέπω στα εξάρια, στα οχτάρια και στα στόπερ προβλήματα. Και ο Ρομπέρτο δεν είναι ο Ρομπέρτο προδιετίας. Έχει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και αυτός ευάλωτα σημεία. Γενικά ο άξονας του Ολυμπιακού και ο Φορτούνης είναι τεμπέλης, δεν μαρκάρει. Να έρθει με πίεση να πει. Ναι, είναι τεμπέλης. Τεμπέλης. Πιστεύεις μια έκπληξη, μια από τις δύο να μην παίξουν πάω Παναθηναϊκός, θα περάσουν και οι δύο, λες? Πιστεύω θα περάσουν και οι δύο. Εκτός αν βρεθούνε. Εντάξει. Μεταξύ του. Είμαι τελικά. Φίλε, εγώ βλέπω τελικό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ή Ολυμπιακό ΑΕΚ. Ένα από τα δύο. Και εγώ μαζί σου. Γιατί το Παναθηναϊκό σε ένα από τα δύο ματς, επειδή είναι κυκλοθυμικός, μπορεί να βρεθεί σε άσχημη στιγμή. Πάντως μας έβαλε τα μάτια στις μεταγραφές. Μας άνοιξε τα μάτια στις μεταγραφές. Να σε καλά. Όχι, λέ... να σου πω κάτι λίγο. Το Γενάρη τόσο πολλούς παίχτες. Δεν μπορεί. Πότε να δέσουν, πότε να παίξουν. Ναι, αλλά πήρε έτοιμους όμως. Δεν πήρε το Γενάρη παίχτη για να παίξει το Μάρτιο. Ο Μπουμάλ και ο Βιαφάνες. Και ο Μπουμάλ τώρα. Και ο Μπακ τους ο δεξιός βγήκε καλός. Και ο Μπακ. Ωραίος. Ναι. Ωραία. Και ο Καλτσάς ανεβαίνει. Εμένα μου αρέσει ο Καλτσάς. Δεν είναι για μένα του πεταματού. Εντάξει, δεν είναι για ένα Παναθηναϊκό μεγάλο, αλλά δεν είναι του πεταματού ο Καλτσάς. Θα τα πούμε, φίλε, για χαρά, να προλάβουμε όλους. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ. Εσύ, φίλε. Από πού να αρχίσω, αγόρι μου, από πού να αρχίσω. Ξεκίνασε μια φορά, θα βρούμε την πορεία εμείς. Να αρχίσω από σένα. Όπου γουστάρεις, ό,τι θέλεις, ό,τι τραβάει ψυχή σου. Όχι, όχι. Θα ξεκινήσω πρώτα με το παιδί που έχεις το μεσημέρι και λέει. Τους χορηγούς σου. Ναι. Αυτό το παιδί που έχεις εκεί. Ποιο παιδί? Ένα βοηθό που έχεις για να λέει. Θέλα, σταμάτα, άντε, σταμάτα, λέγε. Τι να σταματήσω, για τίποτα άλλο δεν είναι. Εντάξει, αυτά του τα πεις του ιδίου. Του ιδίου θα του τα πω. Ήθελα να του τα πω του ιδίου, αλλά ξέρεις τι γίνεται με αυτό, αλλά δεν μπορεί να σημειώσει.
σε κλείνει. Μη, άστο, δεν θέλω. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτόν. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Αυτός ο τύπος, καταρχήν με έχει βάλει μέσα, ρε φίλε. Πριν κάνα μήνα, δύο, είχε μια πληροφορία, θυμάσαι, που σου λέγε έχεις 10 ευρώ να πάει να τα δώσεις, λέει, στο στοίχημα να πάρει το κύπελο Ηρακλής. Α, θυμάμαι, ναι. Ναι. Θα θυμάσαι αυτά. Ναι, εντάξει, ναι, θυμάμαι. Εντάξει. Μένα με κατέστρεψε. Μόνο 10 ευρώ έδωσες και εσύ κατέστρεψε. Εδώ μας πήρε η Τρόικα τα σόβρα και εσύ. Με παραμύθιασε τόσο πολύ που έδωσα ένα χιλιάρικο, φίλε. Έχασα το στοίχημα. Εντάξει. Εντάξει. Να μας φέρεις την απόδειξη του στοιχήματος. Και μετά θα μιλήσεις για αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Ο Άπλας ο δικός θα την πληρώσει. Φέρε μου εσύ το χιλιάρικο που δεν νομίζω, γιατί ξέρεις κάτι. Οι κάρτες πιστωτικές και χρεωστικές δεν περνά στα προποτζίδικα. Κακός βέβαια. Αλλά στα καζίνο περνάνε όμως. Ναι. Έχω χρήμα. Εντάξει, να είσαι γερός, να είσαι. Να είσαι γερός. Άκαλα πριν το Capital Control. Καλά ξηγήθηκες. Άκου να σου πω, Κώστα. Καταρχήν σε έχω για πολύ φιλόδοξο άτομο. Τι φιλόδοξος, λέει. Δεν υπάρχει φιλοδοξία. Δουλειά κάνουμε. Τι φιλόδοξος. Καθημερινά ζούμε. Για δουλειά και να είσαι πετυχημένος, ρε φίλε, πρέπει να την έχεις φιλοδοξία. Ρε φίλε, μάχη δίνεις κάθε μέρα. Δεν επαναπάβεσαι. Μάχη είναι κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει η φιλοδοξία, αυτό σημαίνει. Ότι κάνεις κάτι για να γίνει κάτι καλύτερο. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Δεν το κάνω μόνο εγώ. Όχι, υπάρχουν άλλοι που κάθονται στα αυγά τους. Μπορεί να είναι. Να μην. Γιατί, συγγνώμη, ο διπλανός σου, το μεσημεριανός, το κάνει. Ρε εσύ, μη με βάζεις τώρα σε δύσκολα. Πάμε σε άλλα θέματα. Ναι. Αυτό που θα σου πω εγώ πάντως, κατά τη γνώμη μου, αν θες να την ακούσεις σαν ακροατής, σε τραβάει πίσω. Πάμε παραπέρα. Έγινε, φίλε. Εντάξει. Τώρα με φέρεις σε δύσκολη θέση. Τώρα άμα θες πάρε αύριο να γίνουμε μπίλες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλώς το να. Ελακός Ολυμπιακός. Τι λέει ο Ολυμπιακός. Τι κακοί άνθρωποι υπάρχουν. Άστον άλλο, ο άλλος θέλει να διώξει τον κόκκινο, άμα κατάλαβες, να τον απολύσει από εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τι έλεγε. Τέλος πάντων. Εντάξει, ρε, να σου πω ότι άκουσα χθες το απόγευμα τον κόκκινο, έκανε εκπομπή μόνος του και έκανε καλή εκπομπή. Γιατί να μην κάνει. Σοβαρά σου λέω με αρκετό γέλιο. Δεν ξέρω, δεν το περίμενα. Λοιπόν, για αυτά που λέγατε προηγουμένως, μου φαίνεται ότι ή άμα κάνω λάθος, πες μου, από τον Ολυμπιακό έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι έχει από τις άλλες ομάδες. Από τον Ολυμπιακό έχω απαιτήσεις στην Ευρώπη. Γενικά έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Βέβαια. Και να παίζεις. Αυτό να τους το λες για να καταλάβουν το όταν κάνεις κριτική πώς την κάνεις. Γιατί τώρα μου μιλάς για μεταγραφές και εγώ θα σου το πω στα ίσια. Εκτός από τον Μπουμάν και τον Βιαφάνης που ήταν έτοιμοι παίχτες, σου παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και ήταν και σε φόρμα που άρχισε να τους πάρεις, ο Μέστο ήταν ενεργός 6 μήνες και μπήκε και έπαιξε. Οι άλλοι παίχτες που έχει πάρει, ο Βραζιλιάνος σωστό, παίζει τραυματίας, έχει να παίξει 2 χρόνια επίσημο παιχνίδι. Ο Μολέντο, 2 χρόνια επίσημο παιχνίδι. Φέρνει έναν Βραζιλιάνο φορ, ο οποίος πρέπει να χάσει 10 κιλά. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ο ρεπόρ του Παναθηναϊκού το είπε και χτύπησε κιόλα. Ο Μαμούτε, το Μαμούρ. Και είναι όλοι, άμα τους δεις, ο Λέτο, όλοι είναι ανενεργοί οι υπόλοιποι. Ο Μέστο τους βγήκε, έτσι φαίνεται ότι παίζει ο παίχτης. Αλλά όταν πας και παίρνεις 9 παίχτες, οι δύο είναι ο Μπουμάλ και ο Βιαφάνης έτοιμοι, και άλλοι 7 είναι ανενεργοί, τουλάχιστον ένα εξάμηνο, είναι μεγάλο ρίσκο. Δεν είναι τώρα ότι αυτή είναι μεγάλη. Εντάξει, όμως, άμα πάρεις 5 τα... Ναι, οι δύο Βλαχοδήμοι που για τον Βλαχοδήμο λες είναι ανενεργοί εδώ και καιρό. Ο μικρός Βλαχοδήμος δεν έπαιζε πουθενά. Ήταν σε Στουγκάρτ τη διαλλαγή. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ δεν έχω λεφτά να κάνω μεγάλες μεταγραφές. Οπότε, πουλώντας. Δηλαδή, πιστεύεις, να σου πω κάτι, άμα έκανες ίδιες μεταγραφές ο Πάοκ, εγώ πιστεύω ότι θα τις έκραζες περισσότερες. Αν μου φέρνει Βιαφάνες και. Ή δίνεις τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό, δίνεις μου πέντε μεγαλύτερη πίστα. Στον Παναθηναϊκό, φίλε. Εμένα με πήρε το Χατζη Ισαΐα, κάτσε ρε φίλε. Εμένα με πήρε το Χατζη Ισαΐα και όλος πήρε το Μπουμάν. Τι να πω εγώ τώρα. Τώρα Βιαφάνες και Μπουμάν σου είπα ότι αξίζει για το timing, γιατί βρίσκονται σε καλή κατάσταση, έτσι. Ναι. Τώρα ο Μπουμάν χτύπησε, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά φαινόταν ότι ήταν. Δεν ξέρω πόσο θα μείνει έξω ο Μπουμάν με τον νόμο. Ένα μήνα και δύο εβδομάδες. Εντάξει, θα προλάβει όμως να είναι γερό στα playoff, θα μπει δυναμή της. Ναι, και αυτά τα σώματα των μαύρων. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα το χάσει όμως. Ναι, είναι κακό, όντως. Ναι. Και μπορεί να χάσει, θα χάσει και το κυπέλου, τη ρεβάνς. Και ο Μπουμάλ ήταν μου φαίνεται ο καλύτερος παίκτης. Όντως, δηλαδή, όντως, είναι απώλεια. Έπαιζε. Θα βγάλει τον θα του βγει ο Καλτσάς να δεις. Ο Καλτσάς είναι όμως από πέση. Ναι, ο Καλτσάς είναι και αυτή τη στιγμή έχει παίζει καλά. Φαίνεται ότι. Εμένα μ' άρεσε ο Καλτσάς και είχα ρωτήσει τον Καλατζίδη. Γιατί τον έβαζε. Μου είπε ο Καλατζίδης. Τότε για το μυαλό του Καλτσά. Ναι. Δεν ξέρω στα αποδυτήρια τι ήθελε να μου πει, αλλά τέλος πάντων αυτός τον ζούσε καλύτερα.
Λέω ρε, εσύ αυτός μου αρέσει, τριπλαδόρος, χώνεται, κάνει γκολ, γιατί δεν το βάζει από την αρχή κτλ. Μου λέει, στενό το μυαλό του. Δεν ξέρω τώρα, αυτό μου το πει ο Καλατζίδης. Κουτσομπολιό τώρα δεν το λέω, λέω, επειδή έφυγε από τη Βέρεια, ας πούμε, ο Καλατζίδης, μπορώ να το πω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, απλά σου λέω ότι επειδή λες για τις μεταγραφές. Ναι. Ο πιτσιρικάς αυτός, η ΑΕΚ, βέβαια το παιχνίδι σήμερα δεν το είδαμε το Ηράκλειο. Είναι δανεικός για 6 μήνες, δεν τον πήρε η ΑΕΚ αυτόν. Δηλαδή αυτός άμα τώρα κάνει. Το Ζουκουλίνι. Το Ζουκουλίνι, ναι. Ό,τι και να είναι. Μπορεί να τον πάρει και ο Πάοκ μετά, έτσι, άμα πάει στη Σίτη και εδώ στα λεφτά. Είναι δανεικός, δεν είναι μεταγραφή. Εντάξει, ρε φίλε, ας ξεβρακωθεί λίγο και ο Τίγρης να δώσει και ένα φράγκο. Τζάμπα την έβγαλε δύο χρόνια, ας τον πάρει. Εμένα μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Πολύ, πάρα πολύ. Εσύ λες ότι θα παίξουν δηλαδή με το ίδιο σύστημα, γιατί ο Ολυμπιακός 4-2-3-1 θα παίξει. Ο Ολυμπιακός θα πάει για τρία αποτελέσματα. Θα πάει για συντριβή, για νίκη και για το αίτητο. Λοιπόν, ας το πω κάτι με το αίτητο που λες. Το αίτητο αυτό που λες δεν υπάρχει. Εμείς θέλουμε, δηλαδή, άμα χαθεί το αίτητο από τον Ηρακλή ή από τον Πανιόνιο ή από κάποια τέτοια ομάδα, δεν θα μας πειράξει. Εμείς θέλουμε όμως πάω Παναθηναϊκό και άκρινο του συνδικά μου, ό,τι και να γίνει. Όχι, ρε φίλε, το αίτητο βάλατε σαν στόχο. Τι σχέση έχει τώρα Πανιόνιο? Το αίτητο δεν το έχει βάλει σαν στόχο κανένας. Μόνο εσύ το λες ο Αλέφαντος και άλλοι 5-6. Δεν υπάρχει μέσα στην ομάδα τώρα. Κάνεις λάθος. Άμα διαβάζεις αθηναϊκές εφημερίδες, είναι μεγάλο στόχο το αίτητο. Ναι, οι δημοσιογράφοι το έχουν φτιάξει, αλλά δεν είναι στόχο. Το έχουν φτιάξει δημοσιογράφοι. Βρέο Μπρούτο θέλει να το πάρει αίτητο. Ο Μπρούτο. Μη νομίζει. Και να σου πω κάτι τελευταίο για να κλείσω. Σ' ακούω που λέτε για τους παλιούς παίχτες και για την ποιότητα των τωρινών. Εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο τώρα με παλιά είναι πολύ διαφορετικό. Δεν σου λέω για την Ελλάδα, σου λέω γενικά. Και ακούω και συγκρίσεις για Μαραντόνα και για άλλους διάφορους. Παλιά οι παίχτες πίνανε. Ο Τζόρτζ Μπεστ έπινε δύο βότκες, δύο μπουκάλια εννοώ, και ήταν παιχταράς. Τώρα πια αυτά δεν γίνονται να γίνουν. Για πάνε σε ένα μπάρ και στην παραλία να δεις άμα γίνονται. Για χαρά. Για πάνε και προς την παραλία να δεις τι γίνεται εκεί. Έλα, φίλε. Γεια Κωστή. Καλώς τον κύριο Κώστα, ο οποίος βάλεται από οπαδούς και φίλους του ΠΑΟΚ και χαρακτηρίζεται ως μέγας κομπλεξικός και μέγας αντιπαοξής. Απαντήστε, κύριε μου, απαντήστε. Εσύ έχεις διαπιστώσει κάτι τέτοιο, Κωστή? Όχι, εγώ διαπιστώνω ένα άνθρωπο πράο, ήρεμο, με γνώσεις και τα λένε, αλλά λοιπόν, είστε και λίγο αντιπαοξής. Λοιπόν, ναι. Για του λόγου το αλήθες. Ναι. Αν τύχει και βρεις το Λάκη του Παπαϊωάννου. Το βρίσκω συχνά το Λάκη. Βάζω χαιρετισμούς από μένα και ρώτησε το για μένα, το ονοματιοπώνυμο το ξέρεις, να σε πληροφορείς. Έτσι, Βουδούρης είπαμε. Μοσχονάς, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι. Κομπλεξικός γιατί. Εγώ πρώτα, γι' αυτό θα το κάνω κάποιες... Μίλα σε αυτούς που σε λένε, να τους απαντήσω. Ναι, διευκρινίζεις σε συντομία. Βεβαίως. Καταρχάς είμαι μισός Θεσσαλονικιός, η μάνα μου είναι από Θεσσαλονίκη. Από πού είναι, από εδώ, από τα... Γωνία Ολύμπου Ιουλιανού ήταν το σπίτι μας. Γωνία Ολύμπου Ιουλιανού. Ναι. 5 λεπτά από την Καμάρα με τα πόδια. Με τα ποδάρια, ναι. Ναι. Λοιπόν, εκεί ήταν ο μικρός αδερφός μου της μάνας μου, ο οποίος ήταν παοξής, γεννημένος το 24 και με έπαιρνε πριν από 60 χρόνια. Ο αδερφός της μαμάς σου. Ο αδερφός της μαμάς μου. Ο θείος σου, ναι. Ο οποίος ήταν γεννημένος το 24 ναι. Και με έπαιρνε τη δεκαετία του 50 αγκαλιά ή και από το χέρι και με πήγαινε και έβλεπα τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Συντριβανίου. Εσύ πότε είσαι γεννημένος, κύριε Κώστα? Το 46. Α, με τον Κούδα είσαι μαζί. Ναι. 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 Λοιπόν, και έβλεπα παιχνίδια του γηπέδου του Συντριβανίου με Γεντζή Κουρκίδη Παπαδάκη, τον Βαγγέλη τον Καραφουλίδη που έπαιξε 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ 52-55, Χουρπουλιάδη και Ουρτζή. Ωραίος. Λοιπόν, η δε μητέρα μου είχε θείο τον Θεμελή, τον υπουργό τότε της ΕΡΕ, ο οποίος συνετέλεσε να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήσουν δηλαδή από τζάκι. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ναι. Ο Θεμελής ο υπουργός. Μη, το ξέρω, το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Ναι. Το 1959, ναι. Το πρώτο παιχνίδι μου 13 χρονών όταν το είδα. Ποιο παιχνίδι? ΠΑΟΚ Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης. Πόσο έληξε, το θυμάμαι? 3-2. Μπράβο, ρε Γίγαντα, 3-2. 3-2. Ναι. Λοιπόν, ναι. Επομένως, δεν μπορεί να βγαίνει οποιοδήποτε και να κάνει χαρακτηρισμούς. Ναι. Λοιπόν, εγώ τους χαρακτηρισμούς τους επιστρέφω. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ναι. Και όταν άλλος βγαίνει, ο άλλος, όχι ο Μάκης ο Φουρνάρης. Όχι ο Μάκης ο Φουρνάρης. Όταν ο άλλος βγαίνει, ο τελευταίος ο κρατής και με χαρακτηρίζει ψεύτη. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι αυτός ψεύτης και συνάμαστε κουφάντης. Διότι εγώ αυτά που είπα είναι καταγεγραμμένα
Είναι καταγεγραμμένα στι συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, στι οποίε ήμουν παρόν, και όταν ο Πελσινίδης ο Κώστας δίνει 20 εκατομμύρια για τους δύο τους παίκτες, ναι, και 4,5 για τον Παπαγιάννου και ένα για τον Καλαμπάκα, ναι, 5, δηλαδή 25.700.000 έδωσε ο Πελσινίδης, ναι, εσύ αν είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρεις τα 10 εκατομμύρια που δίνει ο Παντελάκης? Όχι, τα περισσότερα θα έπαιρνα. Αυτό έγινε. Μάλιστα. Γιατί γύρισε ο κύριος και μιλούσε με βεβαιότητα. Ναι. Ας έρθει, και εάν δηλαδή όποιος διαφωνεί να βγαίνει σε παράλληλη σύνδεση. Ναι, όχι αυτό το αδερφίστικο. Ναι, ναι, ναι. Μέσω μηνυμάτων. Μη μου συγχύζεσαι, μη και σε. Όχι, όχι αυτό το ανέντιμο. Ανέντιμο, ναι. Να στέλνουν μηνύματα και πίσω από την ανωνυμία του μηνύματος να λένε ασχήμιες. Ή όταν το κλείνω το τηλέφωνο να λένε ό,τι λένε. Οπότε δεν τα παραδεχόμαστε. Στο τέτ α τέτ. Ναι, 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 ναι. Την όποιος θέλει. Ωρα, μη. Στο τέτ α τέτ. Την ΑΕΚ την είδε σήμερα? Την είδα, ναι. Ναι, πες μου 5 κουβέντες. Λοιπόν, η ΑΕΚ τελικά μου άρεσε αυτός ο Ζουκουλίνη. Πάρα πολύ. Αυτός ο Ζουκουλίνη μου άρεσε για πρώτη εμφάνιση. Αυτόν τον Πέκχαρτ δεν τον κρίνω ακόμη. Δεν τον είδαμε αυτό. Ο Τζιμπούρ θα πρέπει να τον τελειώσει. Ναι, είναι τελειωμένος. Θα πρέπει να τον τελειώσει τον Τζιμπούρ. Ναι, είναι. Ο Δε Μπονανότε. Ο Μπονανότε, ναι. Μάζεψε πράγμα σήμερα. Αλλά δεν ξέρω, εμένα αυτός ο παίκτης μου δίνει την αίσθηση ότι κάνει για 5x5. Ναι, είναι λίγο κανείς. Μικρού τύπου, δηλαδή. Αλλά ξέρει, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά είναι ψεύτικος, ρε γάμο. Αλλά είναι ψεύτικος. Ψεύτικος είναι, ρε. Ψεύτικος, ρε παιδί μου. Δεν την πατάει την περιόχα. Είναι ψεύτικος. Δηλαδή με τον παραμικρό Τζαρτ. Πάρ τον κάτω. Πάρ τον κάτω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι ρωμαϊκή αρένα. Ο θάνατος είναι η ζωή μου. Άκουλε. Έκλεισες, κύριε Κώστα. Να μου λες, πότε είναι ο τελικός κυπέλου Πιερίας? Την Τετάρτη. Τώρα έχω να πάω μακεδονικό του αφεντικού ή του πιερικό του φίλου μου. Θα δω. Την Τετάρτη. Θα αξιολογήσω ποιο από τα δύο μάτς είναι πιο ντέρμπι. Μακεδονικό. Να δεις εδώ να σε δώσω και το τσίπουρο που σε έχω φυλαγμένο. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Για χαρά, φιλιά. Δύο τελικοί κυπέλου. 17 Φεβρουαρίου. Πάω στα γενέθλιά μου. Ο μακεδονικός θα σηκώσει κύπελο. Δύσκολα. Εγώ τον έχω καταραστεί το μακεδονικό το 1980. Πάπα, και τώρα το αφεντικό είναι. Τι μπερδέματα είναι αυτά, ρε. Λοιπόν, τι μπερδέματα είναι αυτά. Πρέπει να το πάρει το κύπελο μακεδονικός και ο πιερικός. Είμαι με μακεδονικό και πιερικό. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα από Αθήνα. Καλώς τώρα. Βροχερή Αθήνα, έτσι. Ρίχνει πράγμα, ακούω βρρρρρρρρ τα παίξω. Ναι. Ποια περιοχή παίρνεις? Απέναντι από Φιλαδέλφια είμαι. Α, είσαι πάνω εκεί στο φίλο μου το ρεπόρτερ τη ΣΑΕΚ, έτσι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, το Φέδωνα, το Κωνσταντουδάκι. Ναι. Είναι εκεί ο Φέδωνα, εκεί μένει. Το βλέπεις καθόλου? Όχι, δεν τον έχω δει. Δεν το βλέπεις το Φέδωνα? Όχι. Τραβάει κάτι βάσανα κι αυτός. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, χαλαρή προπόνηση σήμερα, Κώστα. Πολύ ξεκούραστα, ναι. Ναι, μωρέ, δεν χρειάστηκε να τρέξει η ομάδα, ούτε να κουραστεί. Με πολλές αλλαγές, έτσι. Δεν ξεκίνησε η βασική δεκάδα, άφησε κόσμο. Μια ομάδα με υγεία στη φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Για τον Ηρακλή, λέω. Όταν έχει ένα 4-1 να αντιπαρατεθεί σε ένα 4-1, το πρώτο πράγμα που περιμένεις να γίνει είναι το πρώτο δεκάλεπτο, οκτάλεπτο, δωδεκάλεπτο να έχω μια πίεση ψηλά. Ναι. Κοντά πίεση μεγάλη. Εφόσον δεν το είδα αυτό από τον Ηρακλή, είχα κάποιες αμφιβολίες για τη βιολογική κατάσταση των παικτών. Αυτό το κομμάτι του πρώτου 15 λεπτού, 12 λεπτού, 8 λεπτού πάνω κάτω μου δίνει την εικόνα, πραγματικά μου επαληθεύει μαθηματικά την ανυπαρξία του Ηρακλή σαν αθλητές. Σαν αθλητές. Ναι. Κοίταξε, η ομάδα του Ηρακλή. Όταν δεν το είδα αυτό, λέω τελείωσε, φέρε τον καφέ να πιούμε. Το μάτς είναι τελειωμένο, μπορεί να βγει και χ και διπλό. Δεν περιμένω δηλαδή. Κοίταξε, άμα το κάνανε αυτό, Κώστα, το πρώτο τέταρτο πιέζανε πάρα πολύ. Μετά δεν θα είχαν πνευμόνια για το υπόλοιπο, έτσι. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό κάνεις.
Κοίταξε τώρα να κερδίσει. Φουσκώνει, είτε το βάλει είτε δεν το βάλει, μετά γυρίζει πίσω, διαχειρίζει αλλιώ την κατάσταση. Τώρα να. Εδώ έχασε, ξέρω εγώ, έπεσε μία ώρα με 10 παίκτε και. Του έβαλε 3 γκολ, ναι. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει, μου άρεσε βέβαια πιο παλιά που όταν έγινε η κλήρωση, οι φίλοι μου Λακριβή και λέγανε ότι θα την περάσουν την άκρη κτλ. Εντάξει. Δεν θέλω να το κρίνω αυτό, εντάξει. Λοιπόν, 9 στα 9, Κώστα. Ναι. Το 2016 ΑΕΚ. Ναι. Ο Πογέτη, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι τρομερός προπονητής, το λες και εσύ και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο άνθρωπος είναι, εντάξει, τι να πω, διαολεμένο μυαλό έχει. Το βλέπεις πως κινείται, πως κοιτάει. Πως διάβολος, κινείται, διάβολος μεταμορφωμένος. Ναι. Αυτός ο Ζουκουλίνη, Κώστα, είναι από τις ποδοσφαιριστές της Manchester City, έτσι τον έχει πάρει από 19 χρονών. Τον είχε κλέψει από την Μπαρτσελόνα και από την Dortmund. Η Manchester City, όταν έχεις τώρα η Manchester City, Τουρέ και Νασρί και τα λοιπά, δεν μπορείς να τον έχεις βασικόν στην 11άδα σου ή στην 16άδα, ξέρω εγώ, ή στην 18άδα. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το καλό του σημείο είναι ότι πέφτει με πάθος πολύ στη μπάλα. Επίσης, είναι το καλό του σημείο είναι τα πόδια, τα δουλεύει και τα δύο τα πόδια. Και επίσης είναι μακρινή παλιά τα καλά του σημεία του ποδοσφαιριστή. Να φανταστείς ότι είναι. Ξέρω εγώ ότι ούτε δύο προπονήσεις έχει κάνει στην ΑΕΚ και είδες έπαιξε λες και ήταν αρκετό καιρό. Έτσι. Ναι, είχε μία οικειότητα. Ναι, και τις δηλώσεις που έκανε είπε ότι, δεν ξέρω άμα είδες ή διάβασες, ότι είπε ότι θέλει να μείνει και παραπάνω. Δηλαδή ακόμα δεν είστε στην ομάδα, είδε ότι υπάρχει, ότι γίνεται σοβαρή δουλειά, ένα προπονητή πολύ σοβαρό, προπονητικό κέντρο υπερσύγχρονο, μεγάλο στάδιο, γήπεδο κτλ. Οπότε γιατί να μην μείνει και στην Ελλάδα, γιατί δήλωσε κιόλας ότι την ΑΕΚ την έβλεπε, την ΑΕΚ την ξέρει από τον Σκόκο, από τον Σάχα, από τον Πελετιέρη, τους παλιούς Αργεντίνους. Οπότε έχει μιλήσει δηλαδή και ξέρει την ιστορία της ΑΕΚ και γενικά το DNA. Μάλιστα. Τώρα πάμε για ένα σοβαρό παιχνίδι, εντάξει, με τον Ηρακλή τι να πούμε, εντάξει, μια χαλαρή προπόνηση. Πάμε σε ένα σοβαρό παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με τον Τραϊανό, τον Δέλα. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Ο Δέλας. Ναι. Για το τελειώσουμε και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Πιθανολογώ ότι θα είναι συναισθηματικά φορτισμένος και θα πάει να το πάρει, θα ανεβεί ψηλά και θα το χτυπήσει στην κόντρα η ΑΕΚ. Αλλά ναι, θα γίνει μεγάλη μάχη, θα φαγωθείτε εκεί πέρα. Έγινε πάντως, φίλε, θα δούμε. Πάντως, Κώστα, ένα τελευταίο. Ναι. Πάντως, μέσω ηλεκτρονικό, μέσα από υπολογιστές και τα λοιπά, έχουν φύγει ήδη 7.000 εισιτήρια για τον ντέρμπι τον Ολυμπιακό. Πιστεύω 50-55.000 κόσμο έχει το ΆΚΑ και πιστεύω να γίνει αυτό το παιχνίδι, έτσι να τελειώσει. Τα λέμε. Έγινε, μια χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Μπερδεύτηκα. Ναι. Παρακαλώ. Δεν ακούγεται. Έπεσε. Έχει διάλειμμα. Έχει διάλειμμα. Έχει διάλειμμα τελικά. Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Πάμε διάλειμμα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται. Το παλεύουμε. Καλά. Λοιπόν, ο παδός του ΠΑΟΚ είδα σήμερα το ΜΑΤ. Ναι. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε ο Ηρακλής που έδειξε, ρε παιδί μου, την προσπάθεια που έκανε και φαίνεται ότι η ομάδα, όπως λέγει ο Κόκκινος, είναι όντως σκασμένη. Π.χ. είδα, ας πούμε, τον Πορτουλίδη στο τελευταίο 20 λεπτό, δηλαδή δεν άνοιξε, κόντυψε να βγουν τα πνευμόνια του. Μ' άρεσε σαν προσπάθεια ο Ηρακλής. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τους παίχτες ποιοτικά για να χτυπήσει περισσότερο. Αλλά τώρα ο Ηρακλής τώρα είναι, ας πούμε, μέχρι το τέλος της χρονιάς σωμένος, αλλά θα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρότατα οικογενειακά θέματα μεταξύ των φιλάθλων οπαδών του και του μεγαλομετόχου. Φάνηκε από τα συνθήματα και από τα πάνω τα οποία είχαν εκεί εναντίον του μεγαλομετόχου. Έτσι. Δηλαδή, έβαλα στο μυαλό μου, λέω, δηλαδή, αυτός ο Ιβάν μπορούσε να κάνει το κόλπο Γκρόσο και δεν πάει να λέει και ο κόκκινος ο καθένας, ρίξε το μαρούλι στο Βέλιο και πάρτονα. Μεγάλη ποδοσφαιρική μαγιά. Και φάνεται ακόμα και σήμερα ότι ο Βέλιος, αν είχε δύο-τρεις συμπαραστάτες ακόμα γενικώς στο πρωτάθλημα, θα είχε πολλά ακόμα περισσότερα γκολ. Κοίτα, ο Βέλιος τα θέλει ο οργανισμός του, γιατί έκανε κάτι δηλώσεις. Εγώ είμαι Ηρακλής και θα φύγω, δεν πάω σε άλλη ελληνική ομάδα. Ρε εσύ, με αυτά τα χαφ που έχεις εκεί. Δηλαδή, θα κάνεις άλλα 5 γκολ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Άμα δεν τα κάνεις, η τελευταία εντύπωση μένει. Θα πούνε να δεν έκανε δεύτερο καλό γύρο, δεν τροφοδοτήθηκε και αυτός δεν ήταν σε φόρμα, μα και τα λοιπά. Πέφτει η αξία σου. Εγώ θα επιδίωκα να φύγω τώρα. Και ας έπαιρνα λιγότερα, να γλιτώσω.
σχετικά. Αυτοί οι μήνες Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος είναι καταστροφικοί για το Βέλιο. Και για τον Ηρακλή, που δεν θα μπορέσει το προϊόν που λέγεται Βέλιος να το εκμεταλλευτεί. Τέλος, οι άλλοι κάτω, το Φορτούνι, ένα παίκτη καλό, θα τον κάνουν παίκταρο για να τον πουλήσουν. Όχι τα εξτρέμ κλείνουν, όχι φορτώστε τον, όχι βάλτε τον, τα φάουλ να χτυπάει, τα μπέναλτι, τα αυτά. Κάτσε για. Κώστα, να πω κάτι και για την ομάδα μου. Εγώ δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δηλαδή, το μπαλάκι το πετάει ο Τούντορ τώρα ότι πάμε για τα play-off. Η ομάδα δεν πρόκειται να δέσει. Και σχετικά με το μάτς και τον Ολυμπιακό, εγώ θα προτιμούσα μέσα το Μαραζά. Μαραζά Βίτορ. Ένας κοντός, ένας ψηλός. Φίλε, τρία στόπερ πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν ξέρω αν πληροφορήθηκες και ο Μιστακίδης έχει ένα πρόβλημα. Τα ξέρω από το μεσημέρι. Τα έχω πει, τα έχω βγάλει ρεπορτάζ, τα έχω κάνει, τα έχω ράνει. Τρία στόπερ. Τέταρτος ο Τζιόλης. Δυο πλάγια μπακχαφ. Μέσα και ο Κάτσε, μέσα και ο Τζίμιροντ. Και δύο, θες να βάλεις Πέλκα Μπερμπάντοφ. Βάλτον. Μακ Πέλκα. Μακ Μπερμπάντοφ. Θες να βάλεις ένα κόφτη λιγότερο. Θες να αφήσεις έξω τον Τζιόλη. Δεν τον αφήνεις έξω τον Τζιόλη σε αυτό το μάτς. Πάντως 3-5-2. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας. Πρέπει να πας σαν την Dortmund. Δεν μπορείς να πας στο box to box. Θα σε διαλύσουνε. Θα έχουμε τεσσάρες, θα έχουμε φασαρίες. Ενώ με ένα μηδέν να μα χάσει. Θα βγούμε αύριο να πούμε κι εμείς. Να ήταν ένα πλάγιο. Α, ήταν άποδο. Με κόψε το offside. Κατάλαβες. Τη γλιτώνει ο Τούντορ. Για μένα δεν δικαιολογείται ούτε και η διαιτησία. Αν μπορείς και δίνεις και το διαιτητή, αν δείξεις τσαγανό όπως μέσα στην Dortmund, όπως πέρσι μέσα στο Καραϊσκάκι. Τέλος πάντων, για μένα ο Παναθηναϊκός Κώστα έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές σε θέμα ποιοτικές, γιατί έφερε και παίχτες. Και έτοιμους έφερε. Να μην ήταν έτοιμους. Κάποιος, αυτός ο Αργεντίνος, δεν θυμάμαι. Εγώ τον μπακ που είδα το δεξί, το Βηγιαφάνες και τον άλλον, τρεις παίχτες ήταν πανέτοιμοι. Και πιστεύω ότι. Για μένα στα πλοία θα βγει πρώτος ο Παναθηναϊκός και τέλος και τελευταίο θέλω να δω μια μεταγραφή επιτέλους σαν το Μίετσελ, επιθετικό με R. Ναι. Καλή νύχτα Κώστα. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Έλα ρε Γερμανοτσόλια. Έλα φίλε. Καλά ρε. Ποιος έπαιζε εκεί πιο σήμερα και πώς μπερδεύομαι ρε με σένα. Ποιος έπαιζε γηπεδούχος. Ανάλυσε στην άκρη για τον Ηρακλή, δεν είπες τίποτα κομπλεξάρα του κερατά. Κάτσε δυο ομάδες παίζουν τίποτα πρώτα. Δεν είπες τα κομπλεξάρα του κερατά, γι' αυτό κάτσα από την αρχή να σ' ακούσω. Τόσο κόμπλεξ με τον Ηρακλή, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε, είσαι και Σαλονικιός, ρε. Τι είναι από την Ηρακλή. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Εντάξει, αλλά πες κάτι, ρε, μια κουβέντα, ρε. Αυτή η ομάδα ήταν της Βηταθνικής, ρε. Τι θες να σε κάνει, ρε. Έσκασε αυτή η ομάδα. Δεν έχω, αυτό είπαμε. Δεν έχουμε απαιτήσει. Ναι, τι είπες. Ανέλησε στην Άκη και τον Ρέντε δεν είπες τίποτα κομπλεξάρα του κερατά. Έλα ρε τώρα, εντάξει. Τι κακή είναι αυτή ρε που, εντάξει ρε, είπαμε αλλά όχι έτσι ρε. Ντροπή. Τόσο κακή είναι με τον Ηρακλή ρε. Έλα μωρέ κακή. Τι έλα μωρέ να πούμε, πες μια κουβέντα ρε ότι οι άνθρωποι είναι λίγοι ρε. Βίτα δική ομάδα είναι, βγαίνει και ο άλλος ο Κουκουβιός από την Αθήνα να πούμε, ο Αξής και μας λέει να πούμε, προπόνηση. Τέσσερις τελικές έκανε και έβγαλε πέντε κόλ ρε. Άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα. Ο Ιέκ, τι έκανε δηλαδή. Άλλη ποιότητα. Δύο στο κόλ, ένα κόλ σάκ και ένα πέναλτι. Σε πήρε. Τι έκανε ρε Ιέκ. Σήμερα να πούμε γιογιό τον έκανε την Άικο Ηρακλής ρε. Γιογιό την έκανε. Ναι, γιογιό την έκανε ρε. Άμα την έκανε γιογιό. Εγώ την ευχαριστήθηκα την ομάδα. Σήμερα. Διότι αν είχε ένα ξαλοκτάρι. Ναι, ναι. Και το αριστερό το εξτρέμ. Σήμερα έτσι πως είναι η ομάδα ρε με τον Λεωζίνιο θα είχανε ρε η ομάδα. Σιγά την ομάδα ρε που την κάνατε και ανάλυση και μας και λες και έπαιζε η ΑΕΚ με τον Ηρακλή να πούμε στην Αθήνα ρε. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Εσύ τι είδες. Δεν τρέπεσε λιγάκι εσύ ρε. Εσύ τι είδες ρε. Τσίπρα δεν έχεις επάνω σου ρε. Τσίπρα. Τσίπα. Α τσίπα. Όχι τσίπρα. Τσίπρα να άκουσα εγώ. Λοιπόν, κατάλαβες. Μάλιστα, κύριε. Αλλά αυτό το πράγμα με σένα. Mm. Δηλαδή δεν τρώγεσαι, ρε. Δηλαδή, ώρες να πούμε. Λέω μέσα μου να πούμε. Φτάνω τον αναχύμω, ρε, τη λινάτσα του κερατά να πούμε. Αλλά τι να κάνω. Mm. Τι να κάνω. Ποιο το μαμάνι και δεν τον αρέσει. Έτσι.
Κατάλαβες. Κάθομαι και σ' ακούω. Να μην πω τώρα. Περίμενα και... Και ο Κουκουβιός και λέει τώρα προπόνηση και αυτά και, και δεν λέει ότι από την, απ την περιοχή του να πούμε σήμερα βγήκε δύο φορές και έκανε το κόλτο ένα και τα άλλα. Αυτό έκανε. Ναι. Αυτή η ομάδα ρε, με παίκτες β' αθηνικής ρε. Με λεβέλιο ρε. Και δεν δίνεις ένα αφρητικό ρε. Τον καταστρέψατε το βέλιο ρε. Τον καταστρέψατε τον άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν. Τον εγώ τα βάζω σήμερα να πούμε έσπασα ένα κινητό 700 στάρικα ρε. Τον καταστρέψατε το βέλιο. Όχι. Τα έβαλα όπως η αυτόνομη θύρα 10. Ναι. Με θυμίζει αυτός ο Παπαδανασάκης το Θοδωρίδη. Α, έτσι, συμφωνεί. Ναι, ναι. Μην κοιτάζεις εσύ που έφαγες τις μπριζόλες να πούμε και το βγάζεις στην κούστα. Αλλά αυτός εδώ θέλει να είναι σαν το Θοδωρίδη. Να έχει δίπλα του κλάστρας και να φέρεται αυτός. Και αυτός πήρε μετά το 1-200, ναι. 1-200 και κρέμασε τρεις, για να μην σου πω τα ονόματα. Τρεις, τέσσερις κρέμασε και τους άφησε να πούμε στον δρόμο ρε. Που το βελθιάζει αυτό τον, να μην τον πω τώρα του συγχωρεμένο. Γιατί ρε, καλή παράγοντα. Πέντε ονόματα, δεν σας τα πω. Τι, ναι, δεν πες, σας τα πω ρε. Πες, τα... Τον δώσανε λεφτά και τους κρέμασε να πούμε. Ποιο να ρε, εδώ κράτησε το Κατσιμπαναγί ρε. Ρε ποιο, εδώ σου μιλάω για αυτοί που βάλανε λεφτά ρε τότε μαζί του ρε. Α, τους βιοτέχνες λες. Ξέρεις εσύ ποιοι είναι. Και τους κρέμασε ρε. Ναι, αλλά μπαλάρα έπαιξε ο Ηρακλής. Μιλάμε για καλά παιδιά. Άστε μπαλάρα ρε, τώρα μαζί μου μιλάς ρε. Ξέρεις ότι ξέρω ρε. Ξέρεις ρε. Κρέμασε να μην σου πω ονόματα τώρα και πέσουν όλοι κάτω. Εγώ πάντως περίμενα να δω και ένα πανό για το Σπανουδάκι, για το Μυτιλινέο, για το και Ρέμο. Αυτοί εγώ ρε μου είναι χοί. Τελειώσαν αυτοί. Ναι. Αυτοί τελειώσανε ρε. Αυτοί ήταν από την Αθήνα, ήρθαν καταστρέψα, φύγανε ρε. Υποτίθεται ότι αυτός ήταν Ηρακλειδέας ρε. Ποιο, α, ο Πέτρος. Ναι. Ναι, ο Πέτρος. Εγώ σου είπα και άλλη φορά, αυτός αδίκησε τον εαυτό του. Αυτός θα είχε δύο πρωταθλήματα και άλλα δύο κύπελα. Τρία. Και θα έχει κάνει και γήπεδο. Το Πασόκ διάλεξε τον ΠΑΟΚ ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι πράγμα. Τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω, δηλαδή εγώ φταίω. Πες τα γεια, πες τα γεια. Σε κάνω, αυτή η ομάδα περήφανη να πούμε. Σε κάνω, που την κάνετε αβάντα από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα βατωμαμένα να πούμε πρωτοσέλιδα να πούμε και αυτά ξέρω εγώ. Την κάνετε μεγάλη ομάδα. Τι να πω. Κατάλαβες. Τι να πω. Αλλά μια κουβέντα αρέσει. Είπα. Πες ρε ότι ο Ηρακλής αυτές ήταν οι δυνατότητες. Περίμενα να κάνει πρέσι ψηλά ένα τέταρτο. Δεν το έκανε βιολογικά, ήταν κατεστραμμένος. Καταστρέψατε το βέλιο. Όχι βιολογικά. Η ομάδα όσο μπόρεσε έτρεξε ρε. Έκανε και τις ευκαιρίες του, δεν έκανε. Σκασμένος είναι ο Ηρακλής. Όχι, δεν έκανε τις ευκαιρίες του. Τις έκανε, εντάξει, ποιος λέει όχι. Έκανε. Λοιπόν, εντάξει, κουτσουλιές ήταν οι ευκαιρίες του, εντάξει. Τι λες, ρε. Εντάξει, δεν ήταν τώρα να πάνε στο βέλιο να τις κάνει ο Τσιγιαννίδης. Δεν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι. Ποιο πέναλτι. Που το τραβάει και το ρίχνει και το σούτ αντί να πάει να πούμε ευθεία πήγε στα περιστέρια, ρε. Για τον Τσιγιαννίδη. Για τον Τσιγιαννίδη λες πέναλτι. Ναι. Ναι, ρε, να το πεις. Εγώ δεν είπα ότι είμαστε, ξέρεις, ας πούμε, εγώ σε είπα ότι θα λέω αν. Πρόσεχε να δεις. Και η ομάδα σήμερα λείπανε 10 παίκτες, ρε. Πες με ένα ελαφρυντικό, ρε. Εγώ δεν περίμενα να περάσει η ομάδα. Γιατί να δώσω ελαφρυντικό. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είχα απέτηση σήμερα να παίξει ομάδα. Άκου να δεις, ρε. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, δεν αφήνεις, ρε. Μιλάτε δυο εβδομάδες τώρα. Λες και ο Ηρακλής δεν παίζει κύπελο. Μιλάτε μόνο για τον ΠΑΟΚ ότι θα περάσει, θα πάει το κύπελο. Να μην σου πω τι θα πάρει. Δεν μπορεί να το πάρει, λες. Όχι, ρε. Τι να πάρει, ρε. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι για λύπηση, ρε. Για λύπηση είναι, ρε. Που βγαίνουν να πούμε και λένε να πούμε. Έχουν κάνει τις σφαγές του αιώνα, ρε. Αυτοί. Ξέρεις τώρα για τι. Για να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Ξέρεις τώρα. Τι. Αυτοί είναι ρε. Μείον 10 βαθμούς, ρε. Αλλά δεν τα λέτε γιατί είστε κότες. Είμαστε. Γιατί είστε κότες. Είμαστε. Γιατί είστε μέρος του συστήματος. Εμείς. Ναι, βεβαίως. Και εγώ. Καλά κάνετε γιατί τα παίρνετε. Τα παίρνω. Και μην με βγουν κάτι κοκοβίτρο και πούνε ότι οι καφετέρες γεμάτες και τα ταβέρνες. Mm.
για να φτάσουμε κάτω. Εντάξει, σήμερα ο Κρόνος γεμάτος ήταν. Που έπαιζε ο Ηρακλής. Κρόνος γεμάτος ήταν. Βέβαια. Από ποιους, από τους Παοξίδες. Όχι, είχαμε 5-6 Ηρακλειδείς, 3-4 Αργιανούς, 2 Παοξίδες, έναν ΑΕΚΤΖΙ. Άκου να δεις. Ναι. Εσύ, εγώ δεν θέλω να κάνεις αβάθο τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί θα πάει ακόμα χειρότερα. Ναι, βέβαια. Θέλω να λες ότι θα χάσει, θα κάνει, θα δείξει. Εγώ σε είπα, τα έχουμε τον Παπαθανασάκη. Διότι, ορίστε. Το καλοκαίρι, εάν έδωνε άλλα 20-30 χιλιάρικα και έπαιρνε να πούμε τον, πώς το λέει, τον Βραζιλιάνο που πήγε στην Τουρκία. Τον Γκλέιτον. Τον Γκλέιτον, με αυτό να μόνο θα ήταν άλλη ομάδα, ρε. Έλα μωρέ, εντάξει, έγινε, πάλι σώνεται. Γιατί η ομάδα κουράζεται, να, ναι. Κουράζεται η ομάδα να πάει η μπάλα στον... Γιατί παίξαμε και μπάλα και ξέρεις να πούμε, αλλά εσύ τα ξέρεις να τα λες αλήθεια. Η ομάδα κουράζεται να φτάσει μπάλα μέχρι το, μέχρι το Βέλιο. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, εάν είχε όμως να πούμε ένα χτάρι. Να σου πω κάτι. Να ξέρει μπάλα. Κώστα, να σου πω κάτι. Εάν πέφταν τρεις, να δεις πώς θα έκανε μεταγραφές. Ποιοι πέφταν τρεις. Εάν. Δεν υπάρχει, ρε. Να δεις πώς θα έκανε μεταγραφές. Ρε, εσύ, άκου να δεις. Επειδή εγώ σε έχω πει και άλλη φορά. Μπορεί να μαλώνουμε, να σιγά, σε παραδέχομαι. Άκου να δεις τώρα. Αυτός για το δέντρο θα χάσει το δάσος, αγόρι μου. Για το δέντρο θα χάσει το θάσος. Ήδη η θύρα 10 τον έχει βγάλει. Εγώ το είπα, θυμάσαι πριν 2 μήνες. Θυμάμαι. Είπα ότι, κοίταξε να πούμε, ο κόσμος του Ηρακλή έχει φάει 4 χρόνια πίκρα. Πίκρα. Και θέλει να πούμε άλλο ταλαβέρι. Και αυτός εδώ να πούμε, τι να πω δηλαδή. Δεν έχεις λεφτά, μέχρι εδώ μας έφερες. Να πω μια σοφή, να πω μια σοφή κουβέντα. Αλλά πεις στον κόσμο την αλήθεια. Να πω μια... Εσύ βγήκες και είπες πεντάδες και εξάδες. Ναι. Να πω μια σοφή κουβέντα. Ναι. Να πω μια σοφή κουβέντα και να τελειώσουμε. Έσκασα ρε πουσίς. Άκουμε. Έσκασα. Δεν είναι... Άκουμε. 7 κατοστάρικα κινητό το σπασά ρε. Κακός. Άκουμε. Δεν είναι όμως οι εποχές σήμερα. Όχι για τους παίχτες. Οι παίχτες είναι ήρωες. Ναι, άλλο λέω εγώ. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Λέω. Ναι, λέγε. Δεν είναι σήμερα οι εποχές, φύγε ρε να πούμε, θα βρούμε άλλον. Είναι δύσκολο. Όχι, ρε, εγώ, ναι. Αυτό είπα ρε. Όχι, όχι. Καταλαβαίνεις ότι το να κάνεις πόλεμο και να πεις φύγε ρε, δεν σε γουστάρω, εύκολο είναι, αλλά. Δεν είπα... Ναι, μα... να το κάνεις. Είχες Μυτιλινέο από πίσω με το Θεοδωρίδη. Για σαν του μάγκα. Τώρα δεν έχεις κανέναν, καταλαβες. Δηλαδή. Ναι, μεν κριτική, αλλά μην φτάσει στο σημείο του Θεοδωρίδη, άντερ, τον Μπούλο κτλ. Αυτό θέλω να πω. Άκου να δεις, Κώστα, άκου να δεις. Αυτό θέλω να πω εγώ. Άκου να δεις, άκου. Ναι. Εσύ έχεις την εντύπωση ότι άμα θα φύγει ο Παπαθανασάκης ο Ηρακλής θα μείνει στον αέρα. Να σου πω κάτι. Θα τον πάρουν πάλι γιατί είναι καλά τώρα. Έτσι. Είναι καλά τώρα. Επειδή άκου εγώ είμαι. Επειδή εγώ... εγώ δεν θέλω να φύγει ο Παπαθανασάκης. Εγώ, επειδή είναι νοικοκύρης. Αλλά κοίταξε να δεις, νοικοκύρης να σε να πούμε, έτσι, να, εγώ δεν είπα να κάνεις ανοίγματα μεγάλα, ορίστε, ο Πίντο αυτός ο παιχταράς, το χάφ αυτό το εξάγωρο, οχτάρι, ναι. Ναι, οχτάρι, παιχταράς, έτσι. Και δεν πάει να τον πάρει, δεν πάει, να δούμε. Τα σιγαλαντίνο, δηλαδή κατέβαστη ένα Σαλονίκη το Πάσχα να τα πούμε, να πάμε στη ταβέρνα εκεί πίσω από τα ΜΑΤ να γουστάρουμε, καλημέρα, ναι, έπεσες, καλημέρα. Έλα Κωστή μου. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ο Γιώργος είμαι από την Αθήνα, Ολυμπιακός. Γεια σου Γιωργάρα, τι κάνεις. Καλά μωρή Κωστή μου, εσύ τι κάνεις. Την παλεύω, καλά, ωραία. Την παλεύω. Κωστή μου, πάμε 5 λεπτά τεχνική ανάλυση τώρα που έμαθες και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, βεβαίως. Πώς θα στηθεί. 3-5-2 δεν είπες, το υπολογίζει ο Τούντορ. Το υπολόγιζε με τον Κοροβέση μέσα. Κάποια ναι. Στιγμή πήγε να δοκιμάσει το Σάμπο αριστερό back half. Και το μετά λέει πού πάω τώρα, ξυπόλυτο στα αγκούρια, θα φάω κάνα μια μπουκα από εκεί, με διαλύσουν. Και βάζει τετράδα Τζαβέλα αριστερό μπακ, δοκιμάζει Κίτσιου δεξί μπακ εις κόντρα και δύο στόπερ. Δηλαδή πήγαινε για 5-3-2, αλλά ο τραυματισμός του Κοροβέση του χαλάει το σχέδιο. Δεν έχει τίποτα από εκεί. Ο Λέοβατς τελειωμένος, ο άλλος από την Κατερίνη τελειωμένος και μπερδεύεται και σου λέει δεν μπορώ να βγω. Είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Έχει προβλήματα μεγάλα. Μάλιστα. Άρα θα το πάει 3-5-2. Όχι, θα το πάει 4-3-3 με Τζαβέλα, Βίτορ, πώς το λένε τον άλλο να, Χατζησαΐα ή Μαλεζά και Σκόνδρα ή Κίτσιου. Δηλαδή ξέρουμε ότι σε τετράδα άμυνας είναι αυτή εδώ πέρα.
Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα τι θα βάλει δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει μεγάλα προβλήματα. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μεγάλα προβλήματα έχει. Έτσι, θα το δούμε τώρα την Κυριακή. Μπορεί να πιαστεί αύριο και καμιά ταλαιμά του Τζαβέλα να πει ξέρω εγώ που πάμε. Έτσι, έτσι. Το φοβάμαι και αυτό, ναι. Μπερμπάτοφ, πώς το βλέπεις, θα το ξεκινήσει βασικό. Βέβαια. Θα του πει Μπερμπάτοφ, θες να παίξεις 90 λεπτά. Σε βάλω εγώ μέχρι το τέλος 90 λεπτά. Παίξε. Αλλά δεν με κάνεις τώρα ιστορία, να δούμε. Σε δούμε. Έτσι. Και για παίζουν τώρα, Ρεκοστή. Θέλω να μου πεις λίγο ο Ολυμπιακός στο 4-2-3-1 του Σίλβα. Πώς πρέπει να στηθεί η άμυνα και τα αμυντικά χαφ, επειδή εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Κοίτα. Εγώ σε αυτό το μάτς θα βάζα κόφτη το Σαλίνο. Γεια σου, αυτό έχω στο μυαλό μου. Εγώ θα βάζα κόφτη το Σαλίνο με το Μιλιβόγεβιτς. Με το Σαλίνο από την αρχή. Με το Μιλιβόγεβιτς, ο Μαρ την τετράδα μου κανονικά, Φορτούνη, Πάρντο, ξέρω εγώ τον Ντουρμάζ και ο Ιντέγια Σέντερφορ. Και η Ιντέγια στην κορυφή. Αλλά το Σαλίνο χαμηλά θα τον είχα. Γιατί μου κάνει, δύο δουλειές, τρεις δουλειές. Μου βγαίνει στην αντεπίθεση γιατί είναι γρήγορος. Μου βγαίνει στο πλαϊνό δεξί μαρκάρισμα στο μπακ. Εντάξει. Και μου κάνει, το κέντρο μου πιο γρήγορο γιατί είναι όλοι αργοί. Και θέλω ένα γρήγορο ταχυδυναμικό για να μου κάνει το κέντρο μου πιο γρήγορο. Τρεις δουλειές. Αν το δει, είναι καλή κίνηση για τον Ολυμπιακό για σένα. Είναι μακάρι γιατί ο Κασάμι αρχίζει και δείχνει ότι ταυτίνει το παλικάρι. Όχι, ο Κασάμι είναι βιολογική κατάσταση κακή. Αυτό, ο Καμπιάσου είναι τραυματίας από ό,τι ξέρω. Όχι, δεν ξέρω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αύριο θα πάρω να μάθω. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν το δει ο Σίλβα θα τον εβάλει εκεί πέρα. Μακάρι, εσύ που θα τον έβαζες μπροστά από, από τα center back τον Σαλίνο. Ακριβώς, ή... ακριβώς μπροστά από τα center back για να έχω μια καλή πάσα. Να έχω κουβάλιμα μπάλας 10 μέτρα. Να έχω γρήγορα μαρκαρίσματα χαμηλά. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ δεν φημίζεται σαν ψηλή ομάδα ιδιαίτερα. Ναι, για να πω εκεί θέλω πολύ ψηλό κόφτη και τα λοιπά. Κατάλαβες. Ναι. Μπορεί να μου έρθει ο Μιλιβόγεβιτς σαν τρίτο στόπερ στη σέντρα που θα κάνει ξέρω εγώ ο Μακ. Για να πηδήξει ο Μπερμπάντοφ, ας πούμε. Κατάλαβες. Γιατί έχει και τον Μπόι. Ναι. Πάμε. Κωστή μου, δύο πραγματάκια να πω ακόμα πριν κλείσω. Mm-hmm. Έκανες εχθές μια ερώτηση. Ναι. Αν εμείς οι Ολυμπιακοί προτιμάμε το αίτητο ή ευρωπαϊκή πορεία. Ή την Άντερλεχτ, ναι. Ή την Άντερλεχτ. Εγώ σαν Ολυμπιακός, σαν Γιώργος, προσωπική μου άποψη, μέχρι να πεθάνω θα έχω απέτηση από την ομάδα μου να πηγαίνει πάντα για την Ευρώπη. Άρα εσύ θα θυσίαζες το αίτητο με το να πας ένα βήμα παραπάνω στην Ευρώπη, να την περάσεις την Άντερλεχτ στο UEFA. Δηλαδή ρε Σίκωση, θα μου δοθεί κάποια στιγμή ευκαιρία να πάω στο τελικό του Champions League, ναι. Στους τέσσερις του UEFA και θα πω όχι δεν τα θέλω, σαν τον άλλο τον Αμκιόρι, τον γάβρο που βγήκε πριν από λίγο. Τον Αμκιόρι που το θυμήθηκες αυτή τη λέξη, δεν λέγει γιαγιά μου ρε, τον Αμκιόρι. Ρε τον άνθρωπο. Ρε τον άνθρωπο, τι είπε ρε. Τι είπε ρε φίλε ρε. Τον Αμκιόρι. Τι να κάνουμε. Που βγαίνει και λέει εγώ θέλω το αίτητο και όχι να χάνω τα ντέρμπι και τέτοια. Δηλαδή ρε Σικωστή, αποδεδειγμένα βάσει τίτλων ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Καθαρά βάσει τίτλων. Δεν εννοείται στα 91 χρόνια της ιστορίας να μην πάει ένα τελικό UEFA Champions League. Ναι. Να έχω πάει μόνο δύο φορές στους 8. Μία το 92 στο UEFA με το Βαΐτσι με τη Μονακό και μία το 99 με τη Juventus. Μάλιστα. Δηλαδή ήμουνα 5 χρόνια τότε με τη Juventus και το θυμάμαι. Δηλαδή θα μου δοθούν ευκαιρίες στο μέλλον, μακάρι να αξιωθώ. Να πάω στους 4, να πάω στους 8 και θα πω όχι γιατί θέλω το αίτητο. Το αίτητο Κωστή μου ξέρεις πότε θα το διεκδικήσω. Όταν ο Παναθηναϊκός θα ήταν όπως ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90 με τους παιχθαράδες. Ζάετς μέσα, Βαζέχα. Ναι, θα είχε άλλη αξία. Έτσι, ναι. Την ΑΕΚ όπως ήταν η ομαδάρα του 90, ο ΠΑΟΚ όπως ήταν η δεκαετία του 80. Να πω ναι, με τέτοιες ομαδάρες, μακάρι να αξιωθώ, να το πάρω αίτητος. Αλλά τώρα έτσι όπως είναι. Δεν έχει αξία, όχι. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω δηλαδή και ας χάσω. Αλλά να αφοσιωθώ εσύ λίγο στην Ευρώπη. Δηλαδή, σέβομαι και αναγνωρίζω την ευρωπαϊκή ιστορία τόσο του Παναθηναϊκού που έχει πάει τελικό στους 4-8 και της ΑΕΚ που έχει πάει και στους 8 και στους 4. Και εγώ μπορώ να σου πω την αλήθεια, τα ζηλεύω. Τα ζηλεύω γιατί δεν τα έχω δει από την ομάδα μου. Τα λέμε, δηλαδή, τα λέμε αύριο με πιθανές εντεκάδες. Τα λέμε. Κωστή μου, τα ξαναπούμε και αύριο βράδυ. Για χαρά, καλό βράδυ.
Χαιρετίσματα στον Αντωνιάδη, πολλά μηνύματα, 4-52. Ο 749 λέει ότι άκη κάνει καθυστερήσει και σκοπιμότητα. Απλώς της βγήκε ένα γκολ από το ρίσκο του Ηρακλή. Ο οποίος άρεσε, αλλά υπολείπεται από γάβρο, θα μαζέψει τρία και πάνω η ΑΕΚ. Λοιπόν, για το Δημητρόπουλο τι να πω, ρε φίλε. Να πω για το Δημητρόπουλο τι. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ καλή διαιτησία, επειδή είναι πίσω στη βαθμολογία. Πολύ καλή διαιτησία. Ο Ζουνίδης φωνάζει. Και ο Βεργέτης φωνάζει για τη διαιτησία. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε τι. Ότι αυτός ο κακός διαιτητής, ο απατεώνας που λέτε κτλ. Εγώ δεν μπορεί να βγει από τη χώρα κτλ. Να πάτε στον Καραμελίδη, το Βόρειο Ελλαδίτη. Εδώ πώς το λένε, τον Παοκτσί. Το Βόρειο, τον Καραμελίδη στη Βέρεια, το Βόρειο Ελλαδίτη και να τα πείτε. Άσε τώρα. Κολλητιλίκια και στις σουίτες της Τούμπας ο Καραμελίδης δημόσιες σχέσεις. Πάτε να τον βρείτε εκεί στην Αμαρτωλή την πόλη και να του πείτε τα χαιρετίσματά μου. Άιντε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Κωστά. Καλώς τον. Κωστά. Έλα, φίλε. Κοίταξε να δεις, θα πεις στον Αντωνιάδη, το φίλο μας, να μην λυπάται τον ΠΑΟΚ. Να λυπάται καμιά ομάδα υποβιβασμένη, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίτλους, χωρίς λαό. Κάτι τέτοιο να λυπάται. Να του το πούμε. Ναι, ακρίτας από Λευκάδα, εντάξει. Νάτος. Να σου πω και κάτι άλλο, Κωστά. Να μου πεις. Κάτι δεν σε έχω ακούσει να το πεις, περίμενα να το πεις κάτι αυτή. Ναι, πες μου να το πω, ναι. Τι. Άκουμε. Ο Παπαθανασάκης, ξέρεις πότε είπε με ποιους έμπλεξα. Όταν δεν αφήσανε οι συνδεσμίτες του να φέρει κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο να πάρει λεφτά. Και ξέρεις τι είδε μετά. Ρε μάγκες, σας το έκαναν το χατήρι, δεν ήσαν οι ΠΑΟΚτσίδες. Πού είναι τα εισιτήρια που πουλήσατε, ρε. Αφήσατε άδειο το γήπεδο, ρε. Και θα μου κάνετε κουμάντο στην επιχείρησή μου και θα μου κάνετε μάθημα, ρε. Αυτά για τον Ηρακλή, δεν σε πήρα για τον Ηρακλή και χάρη του έκανα που χάλασα το σάλιο μου. Για άλλο σε πήρα. Το σάλιο. Άκουσα, ναι. Άκουσα κάποια στιγμή, φίλε, είπες κάτι χθες, ότι είδες την Νάπολη. Ναι, 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 την είδα κλεφτά με το γρόνιο το φίλο μου. Ναι. Άκου Κώστα, αν πρόσεξε, κοίταξαν σε μένα, μου αρέσει είναι η ομάδα μου και βλέπω 90 λεπτά την Νάπολη. Ναι. Εγώ έχω δει το εξής. Έχει καλό τέρμα που είναι η αρχή για μια ομάδα. Παίχτες έχει κρατήσει από πέρσι, βρίσκονται με κλειστά μάτια και νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό φέτος. Εσύ τι είδες, τι λες. Εγώ είδα ότι κόμπλαρε. Στο δεύτερο. Ναι, κόμπλαρε. Περίμενα, και δεν έβγαλε εντάσεις. Δεν έβγαλε, πώς το λένε, ρε παιδί μου, να την κλείσει την άλλη. Είδα δηλαδή ένα πολύ έτσι πώς να σου το πω, σερβιέτας ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο την έκλεισε την μπάλα, Κώστα. Και δεύτερο έκατσε γιατί. Έκατσε, ναι. Εσύ τι βλέπεις, θα αντέξει μέχρι το τέλος, ρε παιδί μου, τι βλέπεις, τι λες. Δεν ξέρω, πάντως πίσω αμυντικά πολλά λάθη κάνει σε ατομικό επίπεδο. Καλό προπονητή έχει. Ναι. Αλλά κάνει πολλά, πολλά ατομικά λάθη. Τρώει γκολ δηλαδή για ιταλική άμυνα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Αλλιώς την περίμενα. Δεν περίμενα να φάει φτηνά γκολ. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Καταλαβες. Ναι. Πάντως ελπίζω εγώ στον κορμό που έχει από πέρσι ότι θα την τραβήξει μέχρι το τέλος, ρε παιδί μου, και να δούμε πώς το πάρει. Γιατί είμαι Νάπολη από ξέρω από πότε, από Μαραντόνα. Α, από εκεί κόλλησες. Από εκεί κόλλησες. Ναι. Βλέπω 90 λεπτό τον Πάκ, τον έχω κοντεύω να τον βαρέθω να τον βλέπω. Αλλά την Νάπολη είναι 90 λεπτά κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή. Και κάτι άλλο στην Ιταλία που δεν μου αρέσει πολύ το πρωτάθλημα εκεί. Γιατί τόσο άδεια γήπεδα, ρε. Γιατί. Βλέπω Ισπανία, βλέπω Αγγλία, βλέπω Γερμανία. Αυτά τα τρία, εντάξει, όσο προλαβαίνω και βλέπω τα καλύτερα μάτς. Βλέπω Ιταλία άδεια γήπεδα. Άδεια γήπεδα. Ξέρεις γιατί δεν είναι πια πρώτο το Ιταλικό, φίλε μου. Πριν από 20 χρόνια το πρώτο στην Ευρώπη. Τώρα το ξέρουν και οι ίδιοι οι Ιταλοί ότι δεν έχουν το πρώτο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Απλό δεν είναι. Ούτε η Γιουβέντους δεν γεμίζει το γήπεδο της. Αυτό σου λέω. Καλά, η Γιουβέντους δεν έχει κόσμο στο Τωρίνο, φίλε. Στο Τωρίνο ο κόσμο. Δεν έχει κόσμο η Γιουβέντους, ρε φίλε. Ναι. Μια παραδοσιακά ομάδα τακτικής. Μια παραδοσιακή παλιωμοδίτικη σχολή του 3-5-2, αλλά δεν έχει κόσμο. Και κανένα ντεμαράζ εκπληκτικό. Και πάλι βλέπω άδειο το γήπεδο. Ναι, πάντα το έχει αυτό το πρόβλημα. Στο ξαναλέω, στο Μάντσεστερ η οπαδή είναι με τη Σίτι και στο Τωρίνο η οπαδή είναι με την Τωρίνο. Πάντα έχει αυτό το πρόβλημα. Και να δούμε τώρα ωραίες μάχες, περιμένουμε Μπάγερν. Θα σκοτωθούν στα ίσα. Σφαγή. Ωραία, Κώστα, μου χάρηκα που σε άκουσα και θα τα ξαναπούμε. Φιλιά. Σήμερα το Καφτατζόγλιο ένας λέει δεν είχε κόσμο γιατί είχαν απεργία τα ταξί και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν. Να μεταφέρουν τα καπί του Γυραιού. Ποιος πιστεύεις ότι είναι μεγαλύτερη ομάδα βάσει κόσμου, τίτλων και γηπέδου, η Λάρισα ή η ΑΕΠ Ηρακλής, ο Όφη ή η ΑΕΠ Ηρακλής, ο Πανιόνιος ή η ΑΕΠ Ηρακλής, Παοκάρα Πόντος, Ραπτόπουλε ίδια η νονά μου είσαι, Φαλακρίνο να έχεις, ρε. Λοιπόν, φίλε, εσύ ο 225 που στέλνει το μήνυμα, καλησπέρα, ευχαριστώ τον κύριο Σαββίδη για ποιαν, φίλε μου, γλυκέ, τελειώνει εκεί το μήνυμά σου.
με τα Γιάννα τη βλέπουμε την Κυριακή και με τις καινούργιες μεταγραφές. Μπορούμε για αποτέλεσμα στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα. Χίλια χρόνια Ηρακλής Ελευθέρης. Τα Γιάννα να βλέπω over το match. Over. Με τον ΠΑΟΚ σε κλειστό γήπεδο και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω, φίλε. Πολύ κουρασμένος είσαι. Πολύ κουρασμένη ομάδα είσαι. Πολύ κουρασμένη ομάδα είσαι. Πέρσι αυτό το υλικό έσφυγε στον αντίπαλο χωρίς μεγάλη ποιότητα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν σ' ακούω, φίλε. Γιατί? Αμπακριά ακούγεσαι. Τώρα? Τώρα είσαι Περδίκη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα εγώ για άλλο ήθελα να σου πω, αλλά τώρα άκουσα πάλι και άλλα πράγματα. Να το πες ό,τι θέλεις, φίλε. Να πω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Μια ερώτηση ήθελα από την αρχή να σου κάνω, φίλε Ραπτόπουλε. Μάλιστα, φίλε. Μ' ακούτε, κύριε? Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Επειδή μιλάς με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή της ΑΕΚ. Ναι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Ναι. Και επειδή με τον Γκαρσία δεν τα πήγαινες καλά. Και συγγνώμη λίγο, και ο προπονητής της Ξάνθης μ' αρέσει. Δεν σ' ακούω. Ναι, λέω και ο προπονητής της Ξάνθης μ' αρέσει. Ναι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Έτσι τώρα μην... Γιατί είμαι στη γραμμή. Εσύ μιλούσες καταρχήν 15 λεπτά με τον Αντωνιάδη. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε και πριν και μετά, επειδή είστε φιλαράκια με τον Κώστα. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν γίνεται όμως να περιμένω 15 λεπτά. Αλλά να σου πω κάτι και μετά θα καταλήξω. Έτσι, να καταλήξεις. Εγώ δεν σε κουράζω. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό που είπε ο Αντωνιάδης, αν και εγώ είμαι παουτσής, έχει λαδίκια. Δηλαδή. Συμφώνησες με έναν αξί από την Αθήνα που είπε ότι έκανα προπόνηση. Έκανε προπόνηση στο Καρτατζόγλιο, πρώτον. Συμφωνώ, ναι. Συμφωνείτε. Και άμα σου πω κάτι τώρα πάλι θα προεξηγηθείς. Ρε φίλε, πες το, βγάλω το από μέσα σου, μην το κρατάς και έχουμε... Τι να βγάλω, κάνα θα φούσκο. Σου πω τώρα. Ναι. Ότι έβρες Ολυμπιακούς Πανθηναϊκούς αεξίδες στην πόλη και μας κάνουν κουμάντο. Και αν πάρουμε εμείς ένα τηλέφωνο κάτω θα μας το κλείσουν, να σου το πω έτσι. Εγώ τους έφερα τους αεξίδες στο ραδιόφωνο και τους Παναθηναϊκούς. Ναι, με τον τρόπο σου. Ναι. Τι να τους έκανα δηλαδή. Αλλά τους... άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, αδερφέ. Ναι, να μάθω, ναι. Και γι' αυτό είπα δεν σε κουράσω. Όχι. Αλλά με τον Γκαρσία από την ώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν τα πήγαινες καλά, έτσι δεν είναι? Δεν τον πήγαινα, όχι, φίλε. Όχι. Όχι. Αλλά ο Γκαρσία, αν θυμάσαι, το καλοκαίρι πριν πάρει ο ΠΑΟΚ τον Τούντορ, πρότεινε Αγκύρα και Πουγέτ. Βεβαίως. Και ναι, δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ με τον Γκαρσία είχα διαφωνίες για άλλα πράγματα. Ναι, αλλά γιατί δεν είπες ότι έχει δίκιο ο Γκαρσία που πρότεινε αυτόν τον προπονητή? Ποτέ δεν σ' άκουσα. Είχε δίκιο ο Γκαρσία για αυτόν τον προπονητή. Εγώ είχα άλλες διαφωνίες με τον Γκαρσία, όχι για αυτό το πράγμα. Έχει δίκιο, ναι. Ήταν καλή η τοποθέτηση του Γκαρσία για τον Πογκέτ. Τον είχε προτείνει. Ναι, αλλά επειδή ας πούμε είχες προηγούμενα. Α, όχι, δεν βλέπω. Δεν στήριξες την άποψή του. Όχι. Ναι, όχι, δεν έχω. Δεν μ' αρέσει να κρατάω κακίες και να έχω προηγούμενα. Δεν μ' αρέσει. Ο Γκαρσία. Όντως είχε μεγάλο δίκιο. Είχε δίκιο, ναι, είχε δίκιο σε αυτό που πρότεινε. Είχε δίκιο. 1000% βέβαια. Μπράβο. Έτσι. Αλήθεια. Μπράβο, ρε Ραπτόπουλο. Όχι, αλήθεια. Τι να λέμε τώρα, αδικίες. Εγώ τον Γκαρσία. Και εγώ να σου πω κάτι, τους ακούω. Μην πω πάλι τα τετριμένα. Και εγώ σ' ακούω χρόνια και έτσι. Και σένα και με τον Γρηγόρη και έτσι. Πρώτη φορά παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, γλυκέ άνθρωπε, πρώτη φορά σ' ακούω κι εγώ. Έτσι ακριβώς είναι. Από πού παίρνεις? Από τη Χαλκιδική παίρνω. Ποιο μέρος? Από το Βάβδο, από το συγχωρημένο το Γελαστό, από το ίδιο χωριό είμαστε. Είχα ένα φίλο από τη Βάβδο, ρε, το Θωμά τον Τρακατέλη, ρε. Τι κάνει, ρε, αυτός, το βλέπεις? Ο Θωμάς ο Τρακατέλης ποιον λες τώρα, γιατί έχουμε δύο Θωμάδες. Το Θωμά, ρε, το πτυχιούχο, ρε, το... Τώρα είμαστε συνάδελφοι. Ναι. Το γιο του δασκάλου, λες. Ναι, το γιο του δασκάλου που είναι στα χορευτικά που χορεύει τώρα. Έχω καιρό ναι, να το δώσει πολλούς χαιρετισμούς. Είμαστε συνάδελφοι. Θα τον δώσω. Ναι. Δεν κάθεται μόνο. Δεν κάθεται, αλλά μαθαίνω ότι πάει στο χωριό συνέχεια εκεί στη Βάβδο. Βέβαια. Είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Εξαιρετικό. Τώρα αυτά που λέμε εμείς για το Θωμά. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
Αλλά απλά ήθελα να σου πω ότι ο Γκαρσία είχε Έχεις απόλυτο δίκιο, 1000%. Παράληψη δική μου, λάθος δικό μου. Εγώ το έπρεπε να το αναδείξω αυτό. Έχεις δίκιο. Εσύ ψηλό έτσι είσαι, με την καλή έννοια. Εντάξει. Και μένα με γυρνάς στα μυαλά, ρε. Αλλά έχεις και σε πολλά χίλια δίκια. Γι' αυτό σου είπα ότι πολλές φορές δεν θέλω να λέω τα τετριμένα. Μωρέ, να σου πω κάτι. Θέλω να ακούω και κριτική και... Όχι, μωρέ, να σου πω κάτι. Αλλά μην ξεφτυλίζουμε. Έχεις δίκιο. Εγώ να σου πω τι τύπος είμαι, δηλαδή. Εκεί που με βρίζει, να πούμε γενικά, και στο οικογενειακό περιβάλλον, εκεί με αγαπάνε, εκεί με ξανα... έχουν παράπονα από μένα. Εκεί με ξαναγαπάνε, δεν... Να σου πω κάτι. Ναι, πες μου. Λοιπόν, όσους ακούω από το ραδιόφωνο, συνεχίζουμε. Τώρα που σ' ακούω έτσι, λίγο έτσι, δηλαδή στα αυτή μου προσωπικά, τώρα αλλάζω, δεν ξέρω. Εντάξει, μόνο καμιά φορά το ραδιόφωνο είναι και λίγο σκληρό και απρόσωπο, καμιά φορά και εμείς άνθρωποι είμαστε, μπορεί να έχουμε δικά μας θέματα, βγαίνουμε στο μικρόφωνο. Αύριο το μεσημέρι. Ναι, αύριο. Αύριο το μεσημέρι θα σ' ακούσω με το φίλο μας τον Γρηγόρη. Με τον Βοδισάτβα, ναι. Που μπορεί να έχει δει ένα όνειρο, το είδε στο όνειρο ότι παράδειγμα ο Ηρακλής έρχεται 5 γκολ. Είναι όνειρο, είναι επιθυμία. Ωραία, έγινε. Αν δεις το Θωμά, φιλιά, τα λέμε αύριο. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Θωμάς Τρακαντέλης. Φοβερής μόρφωση, 4-5 πτυχία. Μια μέρα παίρνει το Ρενό 5 του αφεντικού. Είχαν τότε εξορμήσει στην επαρχία κτλ. Φώτα εκεί και τα λοιπά. Βγαίνει ένας βοσκός το βράδυ, τραβάει τα πρόβατα, να πούμε καμιά 20 πρόβατα, διαλύει το αυτοκίνητο. Πάμε εκεί να δούμε και τι λέει ο Ραπτόπουλος. Η σιωπή των αμνών, ρε Τρακαντέλη, του λέω, τι έχεις κάνει. Ευτυχώς την γλίτωσε τότε. Λοιπόν, τι είναι. ΑΕΚ, ομάδες Θεσσαλονίκης, 12-14 στα γκολ και λείπει και ο Αρουλής. Λέει ο 101. Μάλιστα. Ο άλλος λέει ότι. Μισό λεπτάκι λίγο. Και στην ΑΕΚΑ με έδινε μπενάλτι στο δεύτερο λεπτό και μπενάλτι στο δεύτερο ημίχρονο στο ΑΚΑ στο Κύπελλο με τον Ηρακλή. Θα νικούσε με μεγάλη διαφορά. Λέει ο ΑΕΚ, 7-48. Σήμερα το μάτς του Γυραιού ήταν για κούρκι τίποτα άλλο. 8-62. Πάμε στους 5 τελευταίους που ακούν την εκπομπή που λέει ο Κόκκινος από το τηλέφωνο. Καλημέρα, Πέμπτη από το τέλος. Τη πιάτσα στα ντερέκια. Να τα. Την Κυριακή, κύριε, είστε καλεσμένος. Προσέξτε όμως που θα αφήσετε τα μάξι σας. Γιατί μπορεί να το βρείτε σε κάνα δεδροπόταμο, σε καμιά Καστοριά, σε καμιά Βέρεια, σε καμιά κάνα αεροδρόμιο από πίσω, σε καμιά Λάρισα. Για πείτε μου, κύριε, τι κάνετε καλά. Είναι τα μέρη μου εγώ, εκεί με Χρυσαυγίτη, κύριε, είναι τα μέρη μας. Άμα είναι το Χρυσαυγητό τα μέρη, τότε πάω μπάσα. Με άρμα θα έρθω εγώ, κύριε Ραντόπουλε. Τελείως. Δεν το κλέβουν αυτό. Μάλιστα. Θέλω να φέρουν οξυγόνα να το κόψουν εκεί επί τόπου. Ναι. Τον άλλο ένα μάτι σούπα, σήμερα από δύο ομάδες σούπα. Σούπα. Πρωταθλήματος. Ναι. Ένας Ηρακλής κομμένος στα δύο. Σαν τα μάξι του Τζόρνταν. Και μία ΑΕΚ. Να είχαμε να λέγαμε. Με δεξί μπακ τον μπακάκι που δεν ξέρει να κάνει αράουτ. 8 φορές του γλίτωσε την αλλαγή στα αράουτ. Έπρεπε να παίζει η ΑΕΚ πάλι από 30 με 10 παίχτες. Με αποβολή του μπακατού, όπως λένε και τον κόντο που έχει. Ένα αριστερό ποδόρο. Ποιο είναι αριστερό ποδόρο, της ΑΕΚ. Ναι, ένα κοντό που έχει, όπως το λένε. Το Σοηλέδη. Όχι τον Μπακασέ, όχι τον Μπακασέ, όχι τον Πανίδη. Τον Πλατέλα. Το μορφόπεδο Πλατέλας. Δύο δολοφονικά χτυπήματα με ανοιχτά τα πόδια να πούμε και του χαρίζει την κάρτα την πρώτη φορά. Και του χαρίζει και τη δεύτερη. Έπαιξε παλιά ο κύριος Θάνος. Καλά, κλασική περίπτωση. Ο Ηρακλής εκτός από ένα βέλιο που δείχνει ότι έχει λίγη ποιότητα δεν έχει τίποτε άλλο. Δηλαδή και που είναι και που κρατήθηκε στην αλφαθική κατηγορία φέτος είναι μεγάλη υπόθεση. Πιστεύω ότι αν το χρόνο ξαναπέφτουν 3 ή 4 ομάδες, θα είναι προς την πρώτη τετράδα που θα πέφτει. Πρέπει να προσέξει, ναι. Φέτος την κλίση. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Τι Τσιλιανίδηδες και τι Μπουκουβάλες και τι. Δεν έχει δίκιο. Ούτε μαντήλι να κλάσει. Ναι, αλλά και εσένα σου ρίξε χιλόπιτο ο Μπούρμπος. Δεν μπορεί τώρα να φέρει χιλόπιτο ο Μπούρμπος και να πονέσει όλο το στοιχείο μου.
Ξέρεις τι είναι να τρως πόρτα από τον Μπούρμπο, ρε φίλε. Ναι, μωρέ, τώρα έφαγα πόρτα από τον Μπούρμπο. Σαν να τρως χιλόπιτα από την Ταϊγέτη, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Τώρα που ο Θείος, να πούμε, έστειλε 4 τάγκερ να πούμε να κουβαλήσουν το πετρέλαιο των Ιρανών, τώρα έχω εγώ ανάγκη να τα χιλόπιτα από τον Μπούρμπο. Εδώ μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας τα Καρφούρ και όλα τα σούπερ μάρκετ του Μαρινόπουλου θα είναι γεμάτα προϊόντα ξανά. Τώρα τι τραγουδάτε εσείς τώρα. Καλά. Σας είπα κύριε με το δυνατό πήγα. Ό,τι αφήσει ο Ολυμπιακός εγώ θα το πάρω του χρόνου. Μάλιστα. Και του παραχρόνου ό,τι θα δίνει θα νικώ σε μένα θα έρχεται. Τι να κάνω κι εγώ κύριε. Κάπου πρέπει να εργαστώ. Κάπου πρέπει να βρω να ακουμπήσω να πούμε. Μάλιστα. Άλλοι ήταν παραμάχαζα του Ολυμπιακού τόσα χρόνια. Δίνανε προπονητές, παίχτες. Τους πουλούσανε και λέγανε εμείς πουλήσαμε και στον Ολυμπιακό. Δεν λέγανε ότι τους παίρνανε τζάμπα. Πουλούσανε και στον Ολυμπιακό. Τους δίνανε ένα κουκαλάκι. Κανένα κύπελο, κανένα τέτοιο και ρώτησαν. Αυτή ποτέ δεν ήταν ομάδα του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν ήταν ομάδα του Δημοσίου. Αλλά μια ζωή στη Σούπερ Λίγκα ψηφίζει να πούμε ότι ψηφίζει και ο Ολυμπιακός. Κατά τα άλλα ποτέ δεν. Και τώρα έχουν πρόβλημα με τον Δημητρόπουλο που τους παίζει την Κυριακή. Αυτό το μάτι κύριε Αυτόπουλε της Κυριακής, ξέρετε πως το βλέπω. Για πείτε μου, για πείτε μου. Σαν το Μπαρτσελόνα Βαλένθια 7-0. Άντε πάλι. Έτσι. Με ποιον θα τους παίξει ρε φίλε, για πες μου λίγο τώρα. Έτσι και πει ο άλλος ο Πορτογάλος ότι θέλω το μάτι να το πάρετε από την αρχή. Αν αρχίσει ο Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό και πιέζει ψηλά. Με ποιος θα τους αντιμετωπίσει, με τον άλλο που θα κάνει τον άρρωστο μόλις θα φτάσει εκεί το Καραϊσκάκι. Ποιος θα αρρωστήσει. Ο κύριος που το παίζει αριστερό μπακ. Γελά. Που έχει καφετέρια να πούμε στο Βύρονα και έφερε και την εταιρεία σε κύριο του Ολυμπιακού να το φυλάει τώρα, αλλάξανε και τα κόδια. Καλά. Εγώ δεν τα λέω αυτά. Εγώ δεν τα λέω αυτά. Την Αθήνα έρχονται οι ενημερώσεις, έτσι. Εντάξει. Και μας το παίζουν τώρα αυτοί όλοι εδώ πέρα επαναστάτες και οι μεγάλοι ανατροπής. Οι άλλοι θα καθαρίζαν το ποδόσφαιρο από εδώ τον Ολυμπιακό. Οι άλλοι εδώ στην Αθήνα. Θα καθαρίζαν το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη Σαμπίλα. Και άλλοι το παίζουν οι μαχόμενοι να πούμε που πάντα χάνουν τα πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό. Πώς γίνεται τώρα αυτό, δεν πάω να καταλάβω. Εδώ τους περνάει η ΑΕΚ της ΓΑΜΑ Εθνικής, ρε φίλε. Τι να πω. Τους περνάει 8 βαθμούς η ΑΕΚ της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τι να με πω. Με τον Κοροβέση, πώς το λένε αυτόν, που παίζει τελευταίος πίσω. Ο Κοροβέσης έπαθε η φτέρνα του, δεν ξέρω κάτι. Όχι ο Κοροβέσης, πώς το λένε αυτόν που έχει, το Κολοβέτσιο που έχει η ΑΕΚ που τον πήρε τα Γιάννενα. Ναι, Κολοβέτσιο. Με τερματοφύλακα εκείνο το ψηλό σαν Πακιστανός μοιάζει εκείνο που τον ανέφθη που έχει πάρει τον Πανιόνιο. Ναι. Με μπακ το, πώς το λένε, τον Μπακάκι. Μπακάκι. Έλα ρε φίλε τώρα να μην. Κάτσε καλά τώρα κι άλλος έχει ρίξει 40 εκατομμύρια και δεν μπορεί να κάνει ομάδα να μην. Έφερε τον Άρνεσεν και τον Μάρνεσεν τώρα. Εντάξει. Επειδή λένε για τον Άρης είναι για τις γάμα εθνικής κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω και εγώ ρε παιδί μου. Χιούμορ κάνω τώρα, δεν ξέρω μα το αντιλαμβάνω. Κάνω χιούμορ, μάλιστα. Δεν ξέρω. Για μάνα το άρε όσοι μας θα βρούμε το μετρητό που χρειάζεται. Λίγαν την τόμος. Τι έγινε το φλαράκι σου έφυγε. Μετανάστευσε. Ποιος. Τώρα πού θα κάνεις την οδοντοστοιχεία σου. Έχω αλλάξει. Θα ξανάρθει για τα δικαστήρια. Είναι στο Ντουμπάι, λέει, έμαθα εγώ. Για τα δικαστήρια θα έρθει, θα είναι παρόν. Ναι, ρε, θα. Θέλει δηλαδή να μας εκδικηθεί και να μας ρίξει. Έτσι. Να μας πάρει το ρίσιο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι, να μην το πάρει. Γιατί να μην το πάρει. Λίγα πήρε, γιατί να μην το πάρει κι αυτό. Όλοι οι αργιανάρχες. Τελικά αυτοί οι αργιανάρχες όλοι πού είναι κρυμμένοι τώρα, μπάει. Εντάξει, δεν έρχεται από την Αθήνα, βλέπω εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Μετακόμισαν μόνιμα κάτω εκεί. Παίζουν μαζί με τον Αστέρα Κολονακίου. Έχουν κάνει μια ομάδα και τον Αστέρα Κολονακίου. Είναι πρόεδρος ο κύριος Γιάννης Κόντης εκεί. Έχει βάλει αντιπρόεδρο τον κύριο Νέγρη. Πρώτο αντιπρόεδρο τον φίλο μας τον Γιάννη τον Σαωρίδη και δεν μαζεύεται. Ο Σαωρίδης έμαθα έχει ανοίξει, λέει, γκαλερί στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι, βέβαια. Πού θα τα φάνε τα φούρα και τα. Και τα κρασιά τα γαλλικά και τα μεταξά τα 7 αστέρα στο Κολονάκι πήγαν. Έλα μου, εντάξει να κάνει, καλά σε κάνει, τι θες μωρέ τώρα. Καλά σε κάνανε βρε Αργιανέ Βλάχο. Αργιανόβλαχε, καλά σε κάνανε. Αργιανόβλαχε. Αργιανόβλαχοι είμαστε, τι είμαστε, αργιανόβλαχοι να πούμε, τι είμαστε, τι νομίζω ότι είμαστε. Αργιανόβλαχοι είμαστε. Πάγαμε τον παπά να πούμε μια 8 ετία. Σαν να κυβερνούσε το Πασόκι ήμασταν και εμείς 8 χρόνια. Ό,τι μας υποσχεζότανε το κάνανε να πούμε και νομίζω με εμείς. Ότι έτσι θα γίνει, η υπόσχεσή του θα τηρηθεί.
Αργιανόβλακη, 40 εκατομμύρια ευρώ την ομάδα μέσα την βάλαμε. Και τη βλέπουμε δεύτερη χρονιά να πει στη Γάμα Εθνική. Και βλέπουμε τώρα κάτι γήπεδα Λεβαδιακό, Καλονί, Ψάνθη με 400 φυλάδους και τέτοια. Και τους βλέπεις στη Σούπερ Λίγκα τώρα και παίρνουν και επιδοτήσεις αυτή τη Σούπερ Λίγκα. Τι μας, δεν είμαστε Αργιανόβλακη, τι είμαστε. Να πούμε και τώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Τι είμαστε κύριε Ραντόπουλε, είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Κάποτε λέγατε ότι οι υποξίδες είναι χαμηλού νοητικού επίπεδου και εσείς είστε ευφυείς. Ναι, εμείς επειδή σπουδάσαμε γαλλικά και πιάνο στο Ντελασάλ. Ναι, αλλά πηγαίναμε ξυπόλοιτοι στα γαλλικά και στο πιάνο, να πούμε. Ενώ οι υποξίδες πηγαίναν στο σχολείο του Τετροποτάμου, αλλά είχαν παπούτσια. Εδώ είναι η διαφορά, φίλε. Εμείς πηγαίναμε ξυπόλοιτοι στα γκάφια. Να μην το πω αλλιώς. Ισπανικά. Θα με κόψει ο κύριος που είναι μέσα στο control room εκεί. Λοιπόν, καταλάβετε κύριε Ρεδούμπλε, να μην πούμε τώρα τι είμαστε, Αργιανόβλακοι είμαστε, τι είμαστε. Σας περιμένω την Κυριακή κύριε μου. Θα είστε, μου λέτε, να φέρω και ένα φορητό στην Αγερμό να το βάλω πάνω στον Τζόρνταν, μην κλέψουν και τον Τζόρνταν. Όχι, εγώ θα έρθω περπατώντας, εγώ ξανά δεν παίρνω μάτια εκεί πέρα. Πες τον Γιώργο με τα μέλια να φέρει καμιά 5 κιλά μέλι να ρίξουμε τα μάτια να μην πάρει το κλέψουμε. Η αστυνομία ξέρεις τι είπε, πήγαμε δυο-τρεις αστυνομικούς, λέει, ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε βενζίνη να βάλουμε στα περιπολικά, λέει, πάτε μόνοι σας την άκρη, λέει, σε εμάς ήρθατε. Ετοιμάζονται να καταργήσουν και τη βία σε αυτοί οι δημοκράτες που ήρθαν με την ελπίδα, έτσι. Εδώ λέει. Σήμερα πάλι το κοπανίσανε και το γιατρό να πούμε αυτοί που φοράνε κουκούλες. Κατά τα άλλα δεν τους βγάζει να πούμε κυβέρνηση που κυβερνάει, βγαίνουν από μόνοι τους αυτοί. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως πρωτοφανές κύριε Ραντόπουλε, στην Καλαμαριά σήμερα στον πεζοδρόμο δουλεύανε μόνο δύο καφετέρειες. Κλείσαν όλες οι υπόλοιπες ένδειξη διαμαρτυρίας. Ναι. Δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Θα έχει θέμα από όλων Καλαμαριά, δεν θα μπορείς να μαζέψεις κουρία λεφτά για την επόμενη χρονιά. Είναι θέμα αυτό. Κλείσανε καφετέρειες. Άλλοι αυτοί εκεί ονειρεύονται να κερδίσουν τον Άρη τώρα με το παιχνίδι που τους έμελε αυτό είναι τώρα. Αυτοί ονειρεύονται να κερδίσουν τον Άρη. Στο Καλαμαριάρι. Τώρα αυτούς τι τους λες τώρα. Τι τους λες αυτούς τώρα. Έφυγες. Κυριακή τα λέμε. Βροπόσκυλο. Μάλιστα. Έλα. Έλα φίλε. Δεν σ' ακούω ρε φίλε. Όχι φίλε δεν σ' ακούω. Σε ακούω πολύ βαθιά. Είμαι εγώ, είναι η δικιά μου σειρά. Πώς? Είναι η δικιά μου σειρά τώρα. Τώρα είναι η δικιά μου σειρά και τώρα ακούγεσαι. Α, εντάξει. Τέλος ακούω. Ναι, όχι, ακούγουμε ρε παιδί μου, γιατί άλλες δύο φορές έπεσε σ' άλλο παιδί. Ναι. Λοιπόν, Φώτης λέγομαι, από Χρυσούπολη Καβάλας παίρνω. Νέστος, ναι. Είμαι από Νέστο. Από Νέστο Καβάλα, ναι, ξέρεις και την ομάδα. Ναι. Δεν είμαι οπαδός. Κοίτα μπλόκα πώς είναι εκεί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα είμαι και φρέσκος γιατί γύρισα μετά από μερικές μέρες από Ολλανδία. Φρέσκος, τι έκανες στην Ολλανδία, μύριζες. Στην Ολλανδία θα συνεχίσω σπουδές και βρήκα δουλειά. Ναι, μ' ακούς. Έλα, σ' ακούω. Μπράβο. Εδώ είμαι καλά. Ναι, μην αγώνεσαι. Okay. Άμα δεν θα σου πω. Όχι, αγώνουμε και για τον χρόνο σου. Όχι. Λοιπόν, τα τυπικά ένα πρόλογο. Πρώτη φορά βγήκα στην εκπομπή. Το Μετρόπολης το ανακάλυψα. Πολύ σταδιακά από μόνος μου ακούγοντάς το καμιά φορά σε λεωφορεία και τα λοιπά. Χαίρομαι το δημοσιογραφικό τμήμα και τους speakers όπως είσαι εσύ και δεν πρόκειται για κλείψιμο. Λοιπόν, δεν είμαι ιδιαίτερα γνώσης του ποδοσφαίρου, περισσότερο μου αρέσει να κοιτάζω κάποιες οπτικές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Λοιπόν, και μια που πέρασε λίγο από Ολλανδία και να ξαναφύγω, έκανα και κάποιες συγκρίσεις, παιδί μου. Είμαι φίλαθρος της Ξάνθης. Τι σπουδάζεις επάνω? Εγώ έχω τελειώσει, είμαι αρχαιολόγος, προσωπική αρχαιολογία. Ναι, ναι. Και έχω το αντικείμενο της μελέτης μου στο αρχαιολογικό κομμάτι. Είναι οι σκοτεινοί αιώνες, Όμηρος και τα λοιπά, με εποχές Καλκού και όλα αυτά. Εκεί που ακούγονται και πολλές μυθολογίες στην Ελλάδα, ας πούμε, από το 1200 έως 700 π.Χ. Ναι. Και έχω κάνει μεταπτυχιακό και στην νεότερη ιστορία. Με ειδικότητα από την Χούντα έως τώρα. Μάλιστα. Ωραίος. Και κάνω διδακτορικό πάνω στην εθνικιστική πρόσληψη της αρχαιότητας, η ελληνική περίπτωση. Θαυμάσαι. Και πού θα δουλέψεις? Εκεί πέρα θα δουλέψω. Ήδη εκπαιδεύομαι από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ναι, λέω ότι για τον Όμηρο
ασχολούνται περισσότερο οι Ολλανδοί παρά οι Έλληνες, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Όχι για τον Όμηρο, για την αρχαιολογία. Για την αρχαιολογία. Οι Έλληνες ασχολούνται περισσότερο με τον Όμηρο παρά με την ουσία. Με το κύπελο του Άρη το 70 που είναι. Το θεωρούμε αρχαιολογία και αυτό. Ορίστε. Το κύπελο. Ναι, είναι αρχαιολογία. Είναι αρχαιολογία, αν και δεν είχα ποτέ αντιπάθειες με ομάδες. Περισσότερο. Όταν ασχολούμαι όταν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει και το αγωνιστικό κομμάτι και το κοινωνικοπολιτικό που λέγει ο Πασχάλης. Ναι, έτσι, συγγνώμη που μιλάω τώρα με αυτά, γιατί δεν είμαι ιδιαίτερα γνώστης της κατάστασης. Δηλαδή, σας ανακάλυψα και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν πειράζει, και ο Κόκκινος δεν ξέρει από αρχαιολογία, αλλά τα μιλάει για την αρχαιολογία. Εντάξει, κάνει. Ναι. Μα και εγώ ακόμα από αρχαιολογία μαθαίνω, έτσι. Δηλαδή, ο Κόκκινος τα ξέρει, δεν. Λοιπόν. Και πολιτικά, επειδή άκουσα προηγουμένως το παιδί που συστήθηκε ως Χρυσαυγίτης, εγώ είμαι μέλος της Ανταρσία. Φίλο, συμμετέχω στην κίνηση της Ανταρσία. Άκρα αριστερά δηλαδή. Είσαι άκρα αριστερά. Ναι. Εξτρέμ. Ναι. Ό,τι και σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί αυτές οι ορολογίες επιβλήθηκαν από ένα σύστημα για να μην καταλαβαίνει καθένας τι γίνεται, ας πούμε. Δεν μιλάς. Είναι σαν να μιλήσει κάποιον για ποδόσφαιρο όπως μιλάς εσύ. Και να του λες, δεν θέλω να μου πεις είναι το χαφ, δεν θέλω να μου πεις είναι το αριστερό μπακ και τα λοιπά, πες μου πιο απλά, δεν γίνεται. Μπες στο παρασύνδημα αρχαιολόγια. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα την γνώμη σου για την Ξάνθη, ξέρω ότι είναι σχετικά πρωτάκουσα για το ραδιόφωνο, γιατί ακούω, είναι σχετικά μόνο με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, το πώς κινείται, σχόλια. Όχι, εγώ βλέπω όλα τα μάτς, Πανθρακικό βλέπω, Λίβερπουλ βλέπω. Παναχαϊκή. Όχι, γενικά βλέπω, το σωματείο όπως στέκεται. Κοίτα, το σωματείο της Ξάνθης όσο είναι ο Πανόπουλος θα είναι έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή βιολογικά ο Πανόπουλος είναι μετά τα 60, 65 κάπου εκεί είναι. Ναι, ναι. Και ίσως ο άνθρωπος όταν μετά τα 65 να ψάχνει να βρει άλλες διεξόδους. Και επειδή έμαθα ότι και η Σκόντα ως εταιρεία θα αποσυρθεί από εκεί πάνω σε λίγο καιρό. Θα ναι. Πρέπει ήδη εσείς να ψάξετε να βρείτε τη διάδοχο κατάσταση. Δεν βλέπω όμως να το κάνετε αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Όντως. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί να φύγει ο Πανόπουλος του χρόνου, λέω εγώ, ναι. Και σε 3 χρόνια Εξάδη να είναι εκεί που είναι ο Άρης σήμερα. Μια που σχολιάζει πολύ εύστοχα, δεν με έκανε την πιο κρίσιμη ερώτηση. Για πες. Σε ποια περιοχή της Ολλανδίας πήγα και να ξαναγυρίσω και τι είδα από την Ολλανδική οργάνωση. Για πες το. Λοιπόν. Εγώ πήγα στην περιοχή του Αλκμάρ και εκεί θα ξαναγυρίσω. Αλκμάρ. Αλκμάρ είναι ναι. Πρώτη κατηγορία. Ναι. Στην υψηλή κατηγορία που λένε. Ναι. Λοιπόν, τα γήπεδα, γιατί ακούω πολύ φασαρία με το μόνο πάλι γύρισα, πάλι στις ιστορίες, δεν μας δώσεις το γήπεδο στους Φωτανικούς, στους Παναθηναϊκούς, ξέρω κατά. Τα γήπεδα είναι δημαρχιακά ή τουλάχιστον με συμμετοχή των δημάρχων. Ναι. Της δημαρχιακής εξουσίας. Η Ολλανδία, να σας μιλήσω ως επαγγελματίας ιστορικός, είναι η χώρα του σύγχρονου καπιταλισμού. Αυτή η γέννηση του σύγχρονου καπιταλισμού με τους όρους που το χρησιμοποιούμε. Mm. Παρ' όλα αυτά, το δημόσιο είναι πανίσχυρο. Και ο θεσμός του δημάρχου, που είναι στην ουσία η κάτω βουλή, γιατί έχουν 2 βουλές εκεί πέρα, είναι το Α και το Μ. Δηλαδή οι κάτοικοι ελέγχουν τα πάντα. Ακόμα και ο Άγιαξ ο περιβόητος, η Φέγενορτ, η Αιτχόβεν και αυτά, έχουν πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας στις ομάδες. Από το οποίο περιμένουν όμως ανταπόδοση από τη συμμετοχή του κόσμου. Λοιπόν, το Αλκμαρ, το γήπεδό του, κάθε εβδομάδα είναι γεμάτο. Σήμερα είδα, ας πούμε, γιατί τη συμπάθησα σαν ομάδα, δεν γνωρίζω έτσι λίγο με τους οπαδούς, η μπλε άσπρο κόκκινο που είναι. Λοιπόν, η Αζέτ, η λεγόμενη, έχει παίξει νομίζω με την Λάρισα κάποτε. Η Αλκμαρ. Η Αλκμαρ, ναι. Γνωστή ως Αζέτ. Ναι. Είναι τα αρχικά της. Αλκμαρ είναι η υπόλοιπη της φωνηξερία, Αζέτ είναι το όνομα της κάνω. Ναι. Λοιπόν, το 2007, τέλος πάντων είχε παίξει να μιλάς. Λοιπόν, το γήπεδο το εκμεταλλεύεται ο Δήμος. Σε αυτό έχει λόγο όλη η κοινότητα που ονομάζεται Δήμος στην Ολλανδία. Το γήπεδο είναι πάντα τίγκα και μάλιστα παίζανε τώρα για το γήπεδο με ομάδα τρίτης κατηγορίας και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Περίμενα μετά το 1-0 που μου είπε ο φίλος μου, γιατί εγώ είχα φύγει εκείνο διάστημα και έγινε αυτή η εβδομάδα. Σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, αν έπαιζε, ας πούμε, ο Πάκο, γιατί η Αλκμάρ είναι γεμάτα. Ναι, τα γήπεδα είναι γεμάτα. Εγώ δεν είναι μόνο γεμάτο, είναι μια ομάδα μεγαλομεσαία, ναι. Δηλαδή είναι από τις δεύτερες κατηγορίες, ας πούμε, ομάδες. Τώρα μην πρεσήγει κανένα. Άκουμε εδώ μια ερώτηση. Ας πούμε, και τα λοιπά που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Άκουμε, μη λες πολλά. Και θα γινόταν χαμός. Δεν έγινε τίποτα. Δεν είχε αστυνομία. Άκουμε τώρα λίγο, ρε. Μην βιάζεσαι, ρε αρχαιολόγη.
Εκτός από το μαστούρλικι και το ποδόσφαιρο, τι άλλη διασκέδαση έχουν εκεί πέρα αυτοί? Πολλά. Πες μου. Πάρα πολλά. Κανονικά. Αυτό είναι ψηλοφήμη. Ναι. Δηλαδή το ότι κοιμούνται νωρίς, δουλεύουν στα σκυλιά κτλ. Καταρχάς, γνωρίζει ο εργοδότης ότι δουλεύει 6 ώρες. Έτσι ότι είναι. Βρεά τον εργοδότη, σου λέω τη διασκέδασή του. Κανονικότατα όλα. Πάνε θέατρο σινεμά. Δεν πολυξενεκτούν γιατί έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, εγώ όταν συζήτησα πρώτα απ' όλα για δουλειά, έκανα την βλακεία ως Έλληνας και Βαλκάνιος, ας πούμε, να μου πούνε είναι πόσες ώρες θεωρείς πολλές, και λέω 12-14 και τους πιάσανε γέλια. Είχε περάσει η φήμη του Τεμπέλη, την οποία καλλιέργησαν οι δικοί μας, και συγκεκριμένα από δύο κόμματα, δηλαδή ο Γέρος Μητσοτάκης με το γιο του Παπαδρέου και όλοι οι υπόλοιποι, οι Τεμπέληδες, και θεωρούσαν ότι τους έκαναν πλάκα. Το δίκαιο του εργάτη, αυτό που λέει ολόκληρη αριστερά, είναι ότι 12 με πολλές. Λοιπόν, τι λες, αγόρι μου. Πάνε στο παρασύνθημα, αρχαιολόγια. Αυτά. Αυτά ήθελα να πω, έτσι παρατηρήσει, και χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Καλά τσιγάρο, έκανε σαμπάνο. Όχι, όχι. Δεν είναι. Καταρχάς δεν ήμουν και τέτοιος τύπος. Υπάρχουν σε αυθονία, στα φαρμακεία, έτσι, για να φεύγουν ψευδεστήσεις. Ναι, ναι. Ένας που περνάει την εφηβεία μπορεί να τα δοκιμάσει στο φαρμακείο ως γεύση. Ναι, ναι. Για να δείτε τι είναι. Ο κόσμος δεν κάνει τόση ποσότητα. Κάνει πολύ λιγότερο από Ελλάδα. Ναι. Το κράτος το έχει μερικώς απομονικοποιήσει. Δεν είναι πλήρως απομονικοποιημένο. Συζητάνε, ενώ έχουν και ακροδεξιά κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είναι συμμαχία ακροδεξιών με δεξιών. Για την πλήρη απομονικοποίηση ρίχνουν στην ευθύνη στους πολίτες και πολύ καλά κάνουν. Η αντίδραση του κράτους ήταν ότι μπορείς να πας και να αθληθείς στο γήπεδο του Άγιαξ. Να πας να αθληθείς στο γήπεδο του Άγιαξ σε συγκεκριμένη ώρα, εντελώς free. Έφυγες. Οπότε ο κόσμος γυρνάει, πες μπάλα παντού. Για χαρά, κατάλαβα. Εδώ για να γυμναστούμε πληρώνουμε παντού. Στο τέλος και στην παραλία θα βάλει να πούμε εκεί απέναντι διόδια για να κάνουμε προπόνηση. Παντού πληρώνουμε. Πόρο τελευταίος. Ναι. Έλα, Κουστή. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου, φίλε. Είμαι φανατικός ο κρατής σου και μεσημέρι και βράδυ. Μπράβο, ρε μεγάλε. Το αντέχεις. Καταπληκτικός. Το αντέχεις. Πρώτη φορά σε παίρνω. Είμαι Φέγενορντ. Θέλω να με αναλύσεις λίγο το σύστημα της Φέγενορντ. Άμα την έχεις δει τελευταία. Της Φέγενορντ. Ναι. Αυτοί όλοι παίζουν 4-3-3. Όλοι. Πλάκα σε κάνω, ρε Κουστή. Ο άλλος βγήκε. Α, συγγνώμη. Είναι Νάπολη, ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει, είναι Νάπολη, δεν είναι. Και άμα ακούσεις, εγώ είχα σκαλώσει με τον Brian Clough, ο πιτσιρικάς 9 χρονών, με την Nottingham Forest. Και όταν, ας πούμε, πέθανε ο Brian Clough και έπεσε η Nottingham Forest, κάπου στεναχωρέθηκε και τα λοιπά. Είχα κολλήσει 6-7 χρόνια την έβλεπα. Το 4-4-2 του Clough και τα λοιπά. Με την ΑΕΚ, τα παιχνίδια αυτά, τα εκτός έδρα, τα τσάμπιο, τους τελικούς κυπέλων και τα λοιπά, πρωταθλητριών και τα λοιπά. Είχα κολλήσει με τον Brian Clough. Θα μπορούσα να είμαι τώρα, αν η Nottingham ήταν αλβανική και κάτι μου τρελαμένος με την Αγγλία, να ήμουν Nottingham Forest. Κατάλαβα. Ναι. Παίρνει τώρα ο άλλος από τη Λευκάδα, εν τω μεταξύ ο Αντωνιάδη, μια χαρά τα λέει. Ο Ηρακλής είναι η πιο συμπαθής ομάδα της Θεσσαλονίκης από τις τρεις. Εγώ δεν είμαι καμία από τις τρεις, ο Ηρακλής αντικειμενικά είναι η πιο συμπαθής ομάδα. Από τους ουδέτερους, πλην από αυτούς που είναι τρεις ομάδες της πόλης, άμα γίνει γκάλοπ, πια συμπαθούν πιο πολύ, με διαφορά ο Ηρακλής. Έτσι και λέει, να μην χαλάσω το σάλιο μου, να μιλήσω με τον Ηρακλή, και μετά το γυρνάει και λέει με Νάπολη. Δηλαδή το μόνο αλαφρυντικό που δίνω είναι ότι γίνονται πολλοί σεισμοί στη Λευκάδα. Και εσύ είσαι τόσο καλός και ευγενικός που αναλύεις και την Νάπολη. Δηλαδή δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Έτσι να δω το μάτι αυτό. Δεν παίζεσαι με τίποτα. Δηλαδή χαλάς την υπομονή σου. Γιατί τώρα δεν πήρα να υποστηρίξω τον Αντωνιάδη, αλλά κάπου έχει δίκιο. Αν τον πνίγει τον άνθρωπο. Για τον Αντωνιάδη. Ναι, ρε. Τι παιδί, ρε φίλε. Ρε. Είναι καλός. Τι παιδί. Είναι καλός, έχει, ξέρεις, έχει μέσα του πόνο ο άνθρωπος και το βγάζει. Και πριν άλλο τώρα, μην χαλάσω το σάλιο μου. Λες και πόσο χρόνια έχει να κερδίσει το Καρατζόγλιο. Παράδειγμα, λέω εγώ. Δεν είναι καμιά μομαδούλα να κλείσει τον Πάουκ. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, χωριά, χωριά να σου πω ότι σε ακούω συνέχεια. Είμαι φανατικός ακροατής σου, γιατί είσαι ένα πράγμα δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κάποιος. Αυτό να το ξέρεις, φιλική σύμβουλη. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι είσαι βλάκας. Είναι το 100% δηλαδή των ακροατών. Όλοι παραδέχονται ότι είσαι αλεπό. Κανονική αλεπό. Δεν υπάρχει ένας να πει ότι είναι βλάκας. Και το 99,9% θα πούνε ότι είσαι και πάρα πολύ καλός γνώστης του ποδοσφαίρου. Αυτά δύο τα έχεις.
και το καλύτερο από όλα, κλείνω για να μην σε χαριστεύω για να πάρεις και το τελευταίο, είναι ότι το 100% που σε ακούνε είναι για το απίστευτο χιούμορ σου και να ξέρεις ότι σε έναν άνθρωπο το κυριότερο χαρακτηριστικό, δηλαδή το βασικότερο, μπορεί να είναι καλός, αλλά το χιούμορ είναι πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Στη ζωή, φίλε, το χρειαζόμαστε και στην παρέα. Όχι, χρειαζόμαστε έναν καραγκιόζωρο στην παρέα. Το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Εγώ κάνω και. Κοίταξε, φίλε, εγώ στην ιδιωτική μου ζωή καταπολεμώ με δύο πράγματα το στρες μου. Το ένα είναι το χιούμορ και το άλλο είναι η γυμναστική. Ναι. Εντάξει, αυτά τα δύο. Με αυτά τα δύο, ας πούμε, προσπαθώ να ξεφύγω από την καθημερινότητα. Επειδή γυμνάζεσαι, αυτό είναι γεγονός. Όταν γυμνάζεται κάποιος, εσύ το ζεις καθημερινά. Τελειώνεις την προπόνηση. Μετά από το ντουζ δεν νιώθεις πάρα πολύ μεγάλη διάθεση. Μα εγώ την προπόνηση δεν την κάνω για την προπόνηση. Για το ντουζ και το πώς νιώθεις μετά. Ακριβώς. Τη διάβγεια αυτή που σου σκέφτεσαι πιο καλά. Δηλαδή το μυαλό σου τρέχει πολύ αλλιώς μετά. Έτσι δεν είναι. Ύστερα μετά πας, κάνεις τις εξετάσεις, βλέπεις χαμηλές χοληστερίνες, ζάχαρα, αυτά και λες, εντάξει, είναι καλό αυτό, ας πούμε, που κάνω. Έτσι. Αλλά πιο πολύ, εμένα η δουλειά που κάνω, λέει ο άλλος, είναι ηθοποιός, λέει και ο ηθοποιός, άκου τώρα, ο ηθοποιός, λέει και ο τραγουδιστής, πρέπει, λέει, ό,τι προβλήματα κι αν έχουν, τα ξεχνάνε. Και εγώ σου λέω, ένας ηθοποιός ή ένας τραγουδιστής, πόσες φορές το χρόνο εκτίθονται στο κοινό? Πάνω από δύο μήνες, δυόμιση, τρεις. Ναι, πολύ έβαλες κιόλας. Εγώ από τις 365 μέρες, τις 335-40, τις 330 είμαι εκτεθειμένος. Άρα εγώ οφείλω να γίνω ηθοποιός, να γίνω γελοτοποιός, να γίνω γνώστης πραγμάτων, να πρέπει να βρω τρόπο να το μεταφέρω, και αν δεν είμαι καλά σωματικά, να με πιάσει η μέση λίγο, μες στα νεύρα. Να ξυπνάς, ξέρω εγώ, να γυρνάς από τη μια μεριά στην άλλη και να πονάς. Πάω, ας πούμε, στο Γιακουμί, του λέω, τι γίνεται, ρε Γιώργο? Μυϊκό σπασμό, ρε βλάκα, λέει, δεν είναι τίποτα. Μπα, πα, στο κάνει, το φτιάχνει, το ράνει. Πάσε, ασχολείσαι. Αυτό που λες. Και ξέρεις γιατί δεν μ' αρέσει το κολύμπι? Γιατί όταν κολυμπάς, προπονείσαι, αλλά αυτή τη βρώμα, τη βρωμίλα, στη μασκάλη, τη βρωμιά, έτσι να φεύγει από πάνω, να βάλει τα αρώματα μετά κτλ. Δεν την έχεις. Ναι, δεν την έχεις. Γι' αυτό δεν γουστάρω το κολύμπι. Λέω, είναι έργο. Έχει φανταστικό χιούμορ, είναι πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο. Και μακάρι να έχει και εσύ έναν, όπω κάνει τόσο κόσμο να περνάει καλά, μακάρι να έχει και εσύ έναν να σε κάνει αντίστοιχα να περνά καλά. Δηλαδή να γελάς. Πατάω τη Φίνο Φιλμ και βλέπω τα μουσικά του Δαλιανίδη, ρε φίλε. Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο. Πάντω, εγώ πραγματικά μέσα την καρδιά μου σε ευχαριστώ για αυτού όλου του λόγου. Γιατί είναι, ξέρει, ξεφεύγει από την καθημερινότητα, είναι πολύ σημαντικό. Όχι, και εγώ ξεφεύγω από τη δική μου. Ναι, ναι. Τώρα εγώ μιλάω σαν ακροατή, δηλαδή ξεφεύγω. Τηλεόραση δεν βλέπω καθόλου, γιατί σε αγχώνει, σε κάνει, και δύο ώρες έχω κάνει. Εγώ εντωμεταξύ ψάχνω να βρω στην τηλεόραση λόγους να κάτσω να τη δω. Δεν υπάρχει. Και μόνο είμαι τόσο απαιτητικός, πολύ απαιτητικός είμαι. Πολύ απαιτητικός είμαι. Πραγματικά, Κώστα, ή κανένα αθλητικό να δεις ένα γκολ ή καμιά ελληνική ταινία, αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει, δυστυχώς. Ούτε και εκείνα τα ωραία σύριαλ του Φόσκολου. Καθόμασταν και βλέπαμε τα απογέματα, την πλοκή, τα αυτά και. Δεν έχει, να πούμε, να αναγράψει. Πέθανε ο Φόσκολος, καθαρίσαμε. Τα λέμε. Εγώ αυτά δεν τα βλέπα. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Πέθανε ο Φόσκολος, καθαρίσαμε. Για πήγε αυτοί. Εκεί ο Κυρίτσης να κάνει κάτι με την. Πώς τη λένε την παλιά γυναίκα, την Ακρίτα. Φανταστική και οι δύο. Γέρασε η Ακρίτα, έγινε σαν το μαμούθ. Φανταστική όμως. Έγραφε με τον Κυρίτση φανταστικά πράγματα. Τελειώσανε και αυτοί, πάει, καθαρίσαμε. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Για Ελλάδα. Έλα, καλημέρα, Κωστά. Καλώς το να. Από πολύ Γνουσάκης είμαι. Οχ, οχ, οι παλαιστές μας την πέσανε. Οχ, οχ. Αδελφέ, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτό το φάρμακο που διαφημίζεται που κάνει 39 και 90. 34 και 90, ναι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κάνει μια καλή προσφορά? Να πάρουμε για όλη την ομάδα του Πάου, για όλη την ομάδα του Ιατρή, να πάνε. Αυτό τον άνθρωπο, ρε. Κρίμα είναι. Ε, τι γέλιο. Κρίμα είναι. Να ξεπονέσουν και τα δικά μας τα μάτια. Κάνουνε χρυσές δουλειές οι οφθαλμίατροι. Σήμερα πρέπει να μεγάλωσε η πρεσβειοποία μου. Βλέπω ότι έχουν τα γυαλιά δύο μονάδες και πρέπει να, να μεγάλωσε η πρεσβειοποία μου. Να πάρει ο διάολος να πάρει. Ναι. Να πάρει, να πάρει. Λέω τον αδελφό μου, λέω πάμε να φύγουμε, αδελφέ.
Ρε εσύ ξέρεις τι κάθομαι και κάνω. Πέρα ότι βλέπω Μπαρτσελώνα για να γουστάρω, έτσι κάθομαι και τη βλέπω την Μπαρτσελώνα και λίγο την Μπάγερν έτσι για να γουστάρω. Πέρα από αυτό, πατάω στο YouTube για παράδειγμα 1980-81-82 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης. Και κάθομαι και βλέπω ώρες ολόκληρες, 2 ώρα, 1,5 όταν έχω χρόνο. Στο YouTube μπαίνω, ΠΑΟΚ Άρης, δεκαετία 70 ΠΑΟΚ, πατάω στο YouTube. Με εμφανίζει Σαράβιδες, Τερζανίδες, Αποστολίδηδες, ξέρω κτλ. Πατάω ΑΕΚ Μπάρλος 1978. Πατάω ΑΕΚ Μελισανίδης Μπάγεβιτς 92-93. Και ευχαριστιέμαι έτσι. Στο μάτι μου λέει. Τι να κάνω. Και κάτι για τον Ολλανδό. Ναι. Τον Ολλανδό, τον αρχαιολόγο. Έτσι. Τι είναι κάνει αυτό. Είναι. Αρχαία ψάχνει. Γιατί δεν τον κρατάμε εδώ εμείς, εκεί πάνω ψηλά έχουμε. Τι να τον κρατήσουμε, ρε. Θα τον κάψουμε τον άνθρωπο. Ας τον αναφύγει. Να πάει οικονομήσει κανένα φράγκο, να βρει καμιά Ολλανδέζα. Κάνα δυο μέτρα γκόμενα εδώ πέρα. Τι να κάτσει να βρει, ρε φίλε. Ας τον να σωθεί, ρε τον άνθρωπο, ρε. Τρελός είσαι, ρε. Ας τον να εκεί στην ησυχία του. Μια χαρά είναι. Η μανούλα του θα κλαίει. Η μανούλα του θα κλαίει και ο πατέρας του, γιατί το παιδί έχει φύγει μακριά, όπως θα κλαίμε όλοι μας. Αν φύγουν τα παιδιά μας και αυτοί που φύγανε τους νιώθουμε. Αλλά τι να κάτσει στο να μην πω καμιά κουβέντα να πούμε, γιατί έχω δώσει το λόγο μου να μην υβρίζω. Και ο κυνηγής έχει βαρύ καρπό. Θα σε βαράσω, μου λέει. Τι να με βαρέσει, του λέω. Εσύ άμα πέσει απάνω με διαλύσει, του λέω. Κάτσε φρόνημα. Σκύλε μαύρε. Σ' αγαπώ πολύ, θα τα πούμε. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Γιάννα Ροσκυλητήδης συνεχίζει. Λοιπόν, και εμείς το μεσημέρι θα αναλύσουμε πόσο ο Ηρακλής δεν κατόρθωσε για ένα γκολ να ανατρέψει αυτά που έλεγε ο κόκκινος. Τα ήθελε, τα έλεγε. Πάντως ο άθλιος έπεισε τον κόσμο να κάτσει στο TV και να διάκει Ηρακλής. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Καληνύχτα σας.